Νόριο το σπέκτη, το πιο νόριο point guard το Πέρι. Πάντως πίσω μας βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο, 8.000 κόσμο σήμερα στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι ότι δίνει περισσότερα κίνητρα και στους παίκτες σας. Βεβαίως δίνει περισσότερα κίνητρα, αλλά καμία φορά μπορεί να αγχώνει και την ομάδα. Εμείς τουλάχιστον μέχρι τώρα έχουμε δείξει ότι η παρουσία του κόσμου μας βοηθάει. Εσείς δεν αγχωνόσασταν πάντως, ούτε εσείς αλλά και ο Νίκος Σταυρόπουλος δεν αγχωνόσασταν ποτέ. Δεν υπάρχει λόγος αφού ασχολόμαστε με μπάσκετ. Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη, λόγος σε σένα. Μάνε Πρέλεβιτς και Νίκος Σταυρόπουλος για του ΠΑΟΚ. 8.000 εισιτήρια, 6.000 πήγανε, συν 2.000 στα διαρκείας, 8.000, ένα νέο ρεκόρ για το φετινό πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ ανεβάζει τον πήχη. Εμείς όμως θα δούμε ένα άλλο πήχη, τον αγωνιστικό. Πώς τον θέτουν ο Ολυμπιακός, ο φιλοξενούμενος και ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει μόνο τον Παναθηναϊκό. Αλλά ο Ολυμπιακός δείχνει τον Παναθηναϊκό. Αυτός ο γρίφος τι αποτέλεσμα δίνει? Κανένα απολύτως. Κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερο, είναι μοναδικό και απομένει να δούμε στο τέλος ποιος θα είναι ο νικητής. Δεν υπάρχει προγνωστικό. Νομίζω όχι. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε γιατί και οι δύο ομάδες φαντάζουν δυνατές και νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι το οποίο ελπίζω να απολαύσει ο κόσμος. Σας δίνω τα πρώτα στοιχεία μου. Λαομέρωβιτς, Βασιλιάδης, Βασιλόπουλος, Ταμίρ και Μπασμίνοφ πεντάδα. Έξω Μέι, έξω Νίλσεν από την αρχική πεντάδα. Πέρι, Βούξεβιτς, Ποστέλ, Γιούρκοβιτς, Αγαδάκος, πρώτη πεντάδα Ολυμπιακού. Αναμενόμενες? Νομίζω όχι. Θα έλεγα ίσως ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να βάλει κάποιους ψηλούς για να έχουν τη φθορά των φάουλ από το τότε παιχνίδι. Βλέπουμε και τα γραφήματα με τις πεντάδες. Και στην πορεία να βάλει ο Μπάνο Πρέλεβιτς τον Νίλσεν και τον Μάγλο ακόμη. Περιμένουμε βέβαια να σκουπιστεί ο αγωνιστικός χώρος από τα χαρτάκια των οπαδών του ΠΑΟΚ. Μια ωραία ατμόσφαιρα. Άλλωστε, κύριε Σταυρόπουλε, νομίζω ότι πρέπει να το πούμε ότι φέτος το μπάσκετ για όλες τις ομάδες, γιατί πρέπει να είμαστε σωστοί απέναντι σε όλες τις ομάδες, ξεκίνησε καλά. Ο ΠΑΟΚ γέμισε την Πηλαία με τον Άρη, τη γεμίζει και σήμερα. Ο Ολυμπιακός με την Φορτιτούντο έχει 6.000 κόσμο. Στο κύπελλο Νάκη Διαιτές, Νίκος Χαρούσης, Χρήστος Φροδούλου, Κυριάκος Ταβουλαρέας, στο διαιτητικό τρίο πια. Ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό στο κύπελλο Ελλάδος γεμίσαν τους Αδερφούς και Φιλίας. Στην Πάτρα, στην Αμαλιάδα, στην Λάρισα γεμίζουμε τα γήπεδα. Ο Άρης γέμισε το Αλεξάνδριο. Άρα νομίζω ότι είναι να βλέπουμε τον κόσμο εδώ στο παρατάκι στην Πηλαία. Ο Παναθηναϊκός πλέον πηγαίνει στο ΆΚΑ και έχει αυτά τα μεγάλα παιχνίδια. Νομίζω Δημήτρη ότι έχει γίνει πια η κοιλιά αυτή η κακή που είχε το ελληνικό μπάσκετ και νομίζω πλέον ότι είναι ένα άθλημα το οποίο ταιριάζει στον Έλληνα. Γιώνας Κασλάουσκας με τον Χρήστο Μαρμαρινό και τον Σταύρο τον Ελιάδα πλευρά Ολυμπιακού. Εδώ είναι ο Μπασμίνοφ με τον Ταμίρ και τον Πέρι. Και θεωρούμε ότι και στα επόμενα παιχνίδια ο κόσμος θα είναι παρόν. Γιατί πραγματικά το μπάσκετ πλέον είναι υψηλής ποιότητας. Μάνε Πρέλεβιτς, Γιάννης Φερόπουλος και οι υπόλοιποι στον πάγκο του ΠΑΟΚ, ο κύριος Καρακούσης και τα υπόλοιπα παιδιά στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Στον πάγκο του ΠΑΟΚ και όλα έτοιμα για τον αγώνα, κύριε Σταυρόπουλε. Να πούμε λίγο Δημήτρη εδώ πέρα για τον Γιούρκοβιτς. Είναι ένα ερωτηματικό από τον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίκτης που έπαιξε για τον ΠΑΟΚ. Πιθανά να θέλει να παίξει καλά, να τιμωρήσει τον ΠΑΟΚ γιατί δεν τον ανέωσε το συμβόλαιο. Από την άλλη έχει, θα έλεγα, το πιστόλι στο κεφάλι. Από ό,τι διαβάζουμε τουλάχιστον. Και έτσι μαθαίνουμε. Για τη σχέση του με τον προπονητή του, νομίζω ότι θα είναι ένα ερωτηματικό για το πόσο καλά θα μπορέσει να παίξει και να βοηθήσει τον Ολυμπιακό ο Γιούρκοβιτς. 8.000 θεατές στην ΠΑΟΚ Sports Arena. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός. Κόσμος όλων των ηλικιών και των δύο φίλων είναι εδώ. Γιάννης Φερόπουλος αριστερά, Μπάνε Πρέλεβιτς δεξιά. Προπονητικό δίδυμο, προπονητικό ντουέτο υψηλών προδιαγραφών στον πάγκο του ΠΑΟΚ. Απ' την άλλη, ο Γιώνας Κασλάουσκας, πρωταθλητής Ευρώπης, μην το ξεχνάμε αυτό. Ένας άνθρωπος που αναμόρφωσε Ζαλγκύρης και εθνική ομάδα Λιθουανίας. Μεγάλη μορφή στον ευρωπαϊκό χώρο. Με κοινά στοιχεία, κύριε Σταυρόπουλε, έτσι, μια που έχουμε την ευκαιρία πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Με κοινά στοιχεία, δηλαδή, και οι δύο προπονητές αγαπάνε να παίρνει μπάλα στο καλάθι. Αυτό είναι γεγονός. Ο Λιθουανός παίζει πολύ γρήγορα παιχνίδι transition game. Και βλέπουμε από την πεντάδα του έχει τέσσερις σκόρες στο παιχνίδι, εκτός του Αγαδάκου, ο οποίος θα κάνει την βρώμικη δουλειά. Και το ίδιο και ο ΠΑΟΚ από την δικιά του πλευρά. Λάζαρος Αγαδάκος σε πρώτο πλάνο. Αγαδάκος ο οποίος έχει 10 πόντους αλλά με 65% στα δίποντα. 5,5 rebound σε 26 λεπτά. Είναι φέτος η αιχμή του δόρατος του Ολυμπιακού σε άμυνα και πίθεση στη ρακέτα. Αριστερά ο Μπασμίνοφ, ο οποίος, για το οποίο ακούστηκαν πάρα πολλά, γράφτηκαν πολλά, χύθηκε πολύ μελάνη. Ο άνθρωπος είχε ένα πρόβλημα δηλητηρίας στη σαλμονέλα, ένα μήνα έμεινε εκτός αγώνων. Ήταν πέρσι CSKA, Εθνική Ρωσία χρόνια. Και έδειξε ότι έχει βοηθήσει τον ΠΑΟΚ, κύριε Σταυρόπουλε, ο Μπασμίνοφ, ο οποίος παίζει 22,5 λεπτά σε κάθε μάτς και σκοράρει κιόλας. Και μην ξεχνάμε ότι θέλει τον χρόνο του και την προσαρμογή του αυτός ο παίκτης.
Ο αγώνας αρχίζει με τον Ολυμπιακό στην πρώτη επίθεση. Ποστέλ και ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Ο Γιώνας Καζλάουσκης, ο οποίος βλέπουμε στο ξεκίνημα αυτό τουλάχιστον το αγώνα παρακολουθεί ήρεμος, δίνει εντολές και τα πρώτα γνώματα του ζήτησε είναι ότι περιμένει πολλά τόσο από τον Λαβόρ Ποστέλ και φυσικά από τον Ντούσαν Βούξεβιτς, ο οποίος θα αναλάβει πολλές προσπάθειες στο ξεκίνημα αυτό του αγώνα. Ο Βούξεβιτς σκοράρει για τρεις, ο Βούξεβιτς που έχει 14 πόντους μέσον όρο. Βασίλη Βλαχόπουλος, ακούμε. Αυτό που είπε ο Βάρβελος στις παίξεις από 6 είναι κυρίως στους 3 πόντων, γιατί ο Ολυμπιακός στηρίζει αυτό το κομμάτι και από εκεί πέρα να περάσει πάρα κάτω το καλάθι Ποστέλ με τον Ταμίρ. Ταμίρ, αστοχή μαζί με τον Ποστέλ. Ποστέλ με 7 rebound μέσον όρο. Φέτος. Έχει περάσει και από τους Knicks. Φινό σκόρε, νομίζω ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο και αυτό στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Είναι άφοβος σουτέρ. Αγαδάκος με αντίπαλο τον Πασμίνοφ. Δύσκολο στόπ με Αγαδάκο. Θα αστοχήσει. Μαζεύει την μπάλα Βασιλιάδης, ο αρχηγός. Ο μικρότερος αρχηγός στην ιστορία του ελληνικού πρωταθλήματος. Και με μεγάλη χαρά βλέπω Δημήτρη και τον Βασιλιάδη αλλά και τον Παναγιώτη Βασιλόπουλο είναι στην πεντάδα του ΠΑΟΚ. Έτσι, ο Βασιλόπουλος ήταν καταπληκτικός στο προηγούμενο παιχνίδι. Ταμίρ δεν διστάζει για τρεις. Δεν δικαιώνεται μαζί με πως θέλει να κόβει rebound. Ο Ταμίρ, ο οποίος είχε 16 πόντους μέσον όρο στο Πανεπιστημιακό στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Μαζεύει ο Πέρι. Ο Πέρι πάρα πολύ γρήγορος, είναι εκρηκτικός στο πρώτο βήμα. Βούξεβιτς, στο πρώτο 1,5 λεπτό του αγώνα, 0-3 Ολυμπιακός. Πέρι, Μαρκή Πέρι. Η πάσα στον Αγαδάκο. Μπερδεύεται βήματα. Κύριε Σταυρόπουλε, από αυτά που καταρχήν είδαμε, βλέπουμε ότι ο Πέρι προσπαθεί να διεισδύσει και να δημιουργήσει, να ψάξει να βρει τους συμπαίκτες του. Απ' την άλλη, είδαμε μια τριγωνική επίθεση που πάει να κάνει ο Ολυμπιακός, που καταλήγει σε ένα pick and roll του Πέρι με τον Αγαδάκο, όπως και έγινε στην προηγούμενη φάση. 0-3 από το εύστοχο σουτ τριών πόντων του Ντούσαν Βούξεβιτς. Έχουμε μια αλλαγή. Αγαδάκος θα κάτσει στον πάγκο. Νίκο Καραγιώργης, ακούμε. Αναγκαστική αλλαγή καθώς έχει ματώσει δίπλα στο φρύδι του σέντερ του Ολυμπιακού. Θα κάτσει στον πάγκο, θα περάσει θέση του ο Βόστινος Όφτσινα. Και φυσικά θα το παρασκευθούν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας. Όφτσινα, άλλος ένας που πρέπει να δείξει το καλό του πρόσωπο στον Γιώνας Καζλάουσκας. Ένας παίκτης ο οποίος γνωρίζει τα βασικά του μπάσκετ, αλλά είναι λίγο βαρύς. Και θα κάνει τη βρώμικη δουλειά, Δημήτρη. Θα κάνει τη βρώμικη δουλειά. Βασιλιάδης. Θα πάρει τα rebound. Βασιλόπουλος. Ο Πέρι πάνω στο Μουλαομέροβιτς και είναι ενδιαφέρον αυτό το μαρκάρισμα. Το mismatch είναι ενδιαφέρον. Ο Πέρι είναι καλός αμυντικός. Και φάουλ πάνω στον Νταμίρ Μουλαομέροβιτς. Ο Μουλαομέροβιτς, ο οποίος θα πρέπει να αναφέρουμε ότι αγωνίζεται 34,3 ανά παιχνίδι. Ο Μουλαομέροβιτς, ο οποίος έχει 16,6 πόντους ανά παιχνίδι. Ο Μουλαομέροβιτς, ο οποίος ανάμεσα στα άλλα μοιράζει σχεδόν τις μισές αποστασίες του ΠΑΟΚ. Νομίζω πραγματικά κάνει καταπληκτική δουλειά ο Μουλαομέροβιτς και έκανε πάρα πολύ καλά ο ΠΑΟΚ που τον κράτησε και φέτος. Έχει 7,6 από τις 16 ασίστ του ΠΑΟΚ ανά παιχνίδι. Μα δεν είναι τυχαίο ότι ο Μπάνα έστεισε την ομάδα επάνω στον Μουλαομέροβιτς. Εδώ είναι και ο Λαβόρ Ποστέλ. Παίξ που πέρασε από τη Νέα Υόρκη. 2-3. Μουλαομέροβιτς που έκανε ηγετική εμφάνιση με τον Άρη. Μαρκή Πέρι. Μούτσεβιτς στο δίλεπτο του αγώνα. Ποστέλ. Σταυρωτή τρίπλα. Περνά το Βασιλόπουλο. Δύσκολο σουτ. Κρατιέται στον αέρα. Αστοχή. Μαζεύει ο Βασιλόπουλος. Διαμαρτυρήθηκε ο πάγκος του Ολυμπιακού για φάουλ. Βασμίνοφ. Μέσα από τη γραμμή. Σουτάρει μέσα. 4-3. Ο Πάουκ μπροστά. Είναι το πικ εν ρολ που λέγαμε πριν, Δημήτρη. Μουλαομέροβιτς με έναν από τους ψηλούς του. Εδώ Μουλαομέροβιτς βγάζει στον ψηλό. Σουτάρει από τα 6 μέτρα, ψοχή 4-3 ο Πάουκ μπροστά στον αγώνα για πρώτη φορά μετά από 2,5 λεπτά. Και αυτό μπορεί να το κάνει πάρα πολύ καλά γιατί και οι τρεις παίκτες υψηλοί του Πάουκ μπορούν να σουτάρουν μακριά από το καλάθι. Όφτσινα μέσα, 4-5. Κύριε Σταυρόπουλε, θα πάει σε μεγάλο σκορ το παιχνίδι. Εάν πάρουμε τα δεδομένα ότι και οι δύο ομάδες είναι επιθετικές και τρέχουν και ο Πάουκ θέλει να τρέξει μέσα στην έδρα του και ο Ολυμπιακός είναι το στυλ παιχνιδιού του τέτοιο, νομίζω θα πάμε σε ψηλό. Πρώτη επίθεση πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ, πέμπτη Ολυμπιακός. Είναι από τις καλύτερες επιθέσεις και οι δύο. Τους χωρίζουν 20 πόντους. 254 πόντους έχει ο ΠΑΟΚ, 234 ο Ολυμπιακός. Ταμίρ, ωραία κίνηση. Αστοχή μαζεύει ο Γιούρκοβιτς. Καλή κίνηση από τον Ταμίρ, τον Ισραηλινό. Πέρι, Μαρκή Πέρι. Βλέπετε εδώ τον Αμερικανό του Ολυμπιακού για τον οποίο τόσος λόγος έγινε. Να το σπλίτ έξω. Ποστέλ, αστοχή. Πέρι, ψηλά μαζεύει την παρένα. Ιδιαίτερα αλτικό παίκτη για το ύψος. 83 ύψος έχει. Υστερεί βεβαίως το σούτ από τη μακρινή απόσταση. Σπανίως θα το δείτε από 25 να σουτάρει. Αλλά έχει τόσο καλούς παίκτες δίπλα του που μπορεί να το κάνουν, ώστε μπορεί να τους βρει και να σουτάρουν. Γιούρκοβιτς στέκεται σουτάρει για 3 αστοχή. Βασιλιάδης.
προσπαθεί να κερδίσει έξυπνα την μπάλα για την ομάδα του. Και η αλλαγή. Ματ Νίλσεν, ο Αυστραλός θέση του Ταμίρ. Ο πρώτος σκόρερ της Αυστραλίας και πρώτος rebounder στους Ολυμπιακούς με 17 πόντους. Πρωταθλητής Αυστραλίας με τους Sydney Kings. Μέχρι τελευταία στιγμή συζητούσε με τους Denver Nuggets για το NBA νομίζω, και νομίζω αξιόλογος παίκτης. Νομίζω ότι είναι η πιο καλή επιλογή του ΠΑΟΚ στη φετινή περίοδο. Πραγματικά ένας πολύ αξιόλογος παίκτης. Και ίσως ένας παίκτης που θα κάνει περισσότερες δουλειές από ό,τι θα έκανε ο Γκρικάτ. Ο Στέλλα από μακριά αστοχή για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει μέχρι στιγμής 1 στα 4 τρίποντα, 0 στο 1 έχει ο ΠΑΟΚ. 4-5 μπροστά ο Ολυμπιακός, Μουλαομέροβιτς. Νίρσε με αντίπαλο τον Γιούρκοβιτς, υπάρχει φάουλ. Ο Γιούρκοβιτς, ο οποίος σε καμία περίπτωση μέχρι στιγμής δεν έχει φτάσει στα πεσινά του στάνταρ. Βλέπετε τον Ίβιτσα Γιούρκοβιτς. Είδαμε σε επανάληψη το φάουλ. Βασιλιάδης ο Μουλαομέροβιτς. Βασιλόπουλος. Βασιλιάδης για 3 σουτάρι μέσα. 7-5 ο ΠΑΟΚ για πρώτη φορά στο τετράλεπτο του αγώνα παίρνει μια διαφορά 2 πόντων. Και δείχνει ότι θα δοκιμάσει και σήμερα για 3 πόντους. Ο ΠΑΟΚ ο οποίος έχει 8,5 περίπου τρίποντα εύστοχα σε κάθε αγώνα. Είναι βασικό κομμάτι του παιχνιδιού τους και νομίζω ότι θα δούμε πάρα πολλά σουτ 3 πόντων και σήμερα. Έχει ενδιαφέρον επίσης κύριε Σταυρόπουλο να παρακολουθήσουμε το μαρκάρισμα του Μαρκή Πέρι. Σε man to man από τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής. Θα έλεγα ότι είναι πάρα πολύ γρήγορος. Ο Βασιλιάδης είναι πάνω του. Δεν ξέρω αν μπορεί να σταματήσει. Είναι βέβαια πιο ψηλός. Που αυτό θα σημαίνει ότι μπορεί να τον σταματήσει σε πιθανά σουτ. Αλλά μπορεί να το χάσει το πρώτο βήμα. Αλλά είναι πάρα πολύ εκρηκτικός και νομίζω ότι δεν θα το προλάβει. Νίκο Καραγιώργης, ακούμε. Από το λαβόρ που θέλει να ήταν άστοχα. Ωστόσο, ο Γιώνας Καζλάουσκας πριν από μερικά δευτερόλεπτα τον κάλεσε δίπλα του και του προέτρεψε να συνεχίσει να σουτάρει. Ποστέλ. Μαρκή Πέρι. Ο Νίλσερ πάνω στο Γιουργκοβιτς και ο Όφτσινα στον Πέρι. Ο Βασιλιάδης πάνω του. Δείτε, δοκιμάζει για τρεις. Χαμηλό σουτ στη Στεφάνη. Είπαμε ότι τα κάνει όλα καλά εκτός από το μακρινό σουτ. Γιουργκοβιτς προσπαθεί να πάρει το διάδρομο. Αριστερό. Play-up, η μπάλα στο καλάθι. 7 όλα. Ο Γιούρκοβιτς, ο οποίος πέρσι έκανε ένα εξαιρετικό πρωτάθλημα εδώ με τον ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι, έχει πολύ μεγάλη ευκαιρία με το καλάθι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Νίλσεν, ο οποίος είναι απειλητικός και από μακριά. Μουλαομέροβιτς, να ένα μισμάτς. Μουλαομέροβιτς είναι πολύ πολύ έξυπνος παίκτης. Τον πάει κοντά στο καλάθι που είναι ψηλότερο. Έπαιξε πάρα πολύ καλά τώρα ο Μουλαομέροβιτς. Έβαλε πλάτη χαμηλά στο low post και έφτασε κοντά στο καλάθι. Το δεύτερο φάουλ του Πέρι, άλλο ένα στοιχείο κύριε Σταυρόπουλο, πρέπει να το συνυπολογίσουμε στην εξέλιξη του αγώνα. Κοιτάξτε. Το πάει κοντά στο καλάθι. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει βοήθεια από κανέναν και νομίζω ότι κέρδισε το φάουλ και τις βολές. Εδώ θα δει κανείς ότι έβαλε το καλάθι με το μυαλό και πήρε το φάουλ. Γι' αυτό είναι και από τους καλύτερους playmakers στην Ευρώπη. Δεν είναι τυχαίο. Ένας παίκτης που έχει περάσει από Ρεάλ, από Team System Bologna, από την FS Pilsen του Παναθηναϊκού. Όψινα από μακριά. Κακό σουτ μαζί με ο Βασιλιάδης. Για τον ΠΑΟΚ ήταν το τέταρτο rebound, 8 έχει ο Ολυμπιακός. Μουλαομέροβιτς. Δείτε δεξιά τη μονομαχία ενώ βλέπετε τα τρίποντα. Και έχει αλλάξει το μαρκάρισμα, πήγε πάνω ο Βούκτσεβιτς στον Μουλαομέροβιτς. Ένα στα 6 τρίποντα έχει ο Ολυμπιακός. Και ένα στα 2 έχει ο ΠΑΟΚ. Μέχρι στιγμής κατάχρηση σου 3 πόντων από τον Ολυμπιακό. Το σκορ είναι κλειστό πάντως μέχρι στιγμής. Μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνεται είναι κλειστό. Παρότι είναι πολλά τα σουτ, αλλά είναι σχεδόν άστοχα τα πιο πολλά. Και επαναφορά από τον Ποστέλ. Πέρι με 2 φάουλ πλέον, κύριε Σταυρόπουλε. Επίσης ενδιαφέρον μαρκάρισμα, εμείς μάτσα θα πρέπει να είναι του Παναγιώτη Βασιλόπουλου με τον Ποστέλ. Ο Βασιλόπουλος είναι ένα σκληρό παιδί, παίζει πολύ καλή άμυνα. Όφσινα, γλιστράει ο Βασιλόπουλος, η μπάλα για τον ΠΑΟΚ. Βασιλιάδης, παίρνει τα βήματα, αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 11-7. 4,5 λεπτά για το πρώτο δεκάλεπτο. Για πρώτη φορά στον αγώνα ο ΠΑΟΚ παίρνει μια διαφορά 4 πόντων. Μαρκή Πέρι, που μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ δεν του έχει δώσει τη δυνατότητα να τρέξει στο γήπεδο. Πέρι, βρίσκει διάδρομο. Ωραία κίνηση τάπα από τον Πασμίνο. Δοκίμασε με σπάσιμο της μέσης, όπως λέμε στην ορολογία του μπάσκετ. Εδώ ο Μουλαομέροβιτς με το δεξί, πάνω στην κάμερα της ΕΡΤ. Να ένα ωραίο ενσταντανέ. Μουλαομέροβιτς. Είναι παίκτης ο οποίος παίζει με τον κόσμο. 13-7, 4 λεπτά για τη λήξη. Δείτε εδώ σε επανάληψη. Πολύ ωραία το lay-up και πάνω στην κάμερα της ΕΡΤ. Για να δούμε η προηγούμενη φάση. Η τάπα του Μασμίνο πάνω στον Μπέρι και πάμε σε time-out. 4 δευτερόλεπτα πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Στην ΠΑΟΚ Sports Arena, στην Θεσσαλονίκη. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, 13-7. Κύριε Σταυρόπουλε,
Διαφορά 6 πόντων. Πού οφείλεται? Θα έλεγα στην αστοχία του Ολυμπιακού, σε σουτ που έχουν επιχειρήσει. Νομίζω ότι είναι βιαστική. Άλλο το transition game. 2 στα 6 τρίποντα, 1 στα 6 τρίποντα. Αλλά νομίζω ότι θα επανέλθει. Παρότι έχει 5 rebound περισσότερο από τον ΠΑΟΚ, αλλά πάμε γρήγορα να ακούσουμε τον Νίκο Καραγιώρη που είναι στον ΠΑΟΚ του Ολυμπιακού. Νίκο. Με πολλή δυσκολία ο Γιώνας Κασλάουσκας κατάφερε να συνεννοηθεί με τους παίκτες και να δώσει οδηγίες σε αυτό το τελευταίο time out λόγω του επιφαντικού θορύβου που δημιουργούν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ζήτησε λοιπόν από τους παίκτες να προσπαθήσουν να πάρουν τα rebound, να δώσουν ένα πιο γρήγορο ρυθμό στο παιχνίδι από τον Μάρκι Πέρι και φυσικά έδειξε τον τρόπο με τον οποίο θα αμυνθούν τους έκτοτε. Είμαστε πολύ στατικοί. Θα πρέπει να παίξουμε καλύτερα και να έχουμε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας στην επίθεση. Βήματα 3:50 για τη λήξη. 13-7 ο ΠΑΟΚ. Πάμε όμως στη Νέα Σμύρνη. Η ΕΤΕΝΑ καλύπτει όλο το φάσμα του ελληνικού μπάσκετ. Νέα Σμύρνη και σε περίπου ένα λεπτό και πάλι μαζί εδώ στην Πηλαία. Διασμό θα αστοχήσει το ανάπτυξη. Ωστόσο έχει πάρει το φάουλ και θα εκτελέσει δύο βολές 88-80. Ακόμη 6 δευτερόλεπτα για το τέλος της αναμέτρησης εδώ στο πιστό της Νέας Σμύρνης. Ο Γιώργος Διαμαντόπουλος θα χάσει την πρώτη βολή, μένει στους 18 πόντους με 6-7 δίποντα, 2-6 τρίποντα. Αστοχή και στη δεύτερη, ο Μπάρλος στο rebound, όχι φάουλ λέει ο Νίκος Λινάρδος, εφηδιασμός με τον Λιαδέλη για τον Απόλλωνα που κατεβάζει και άλλο τη διαφορά, 88-82, και εδώ το παιχνίδι ολοκληρώνεται με τον Πανιόνιο να παίρνει τη νίκη με σκόρ, επαναλαμβάνουμε, 88-82, πάμε γρήγορα και πάλι. Φίλες και φίλοι, και πάλι στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Τέλος πρώτου δεκαλέπτου, 24-12. Διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί για να σας πούμε και τι έγινε νωρίτερα. Και πάλι μαζί από το κλειστό του ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Ολυμπιακός 24-12, καθώς ο Μουλά Ομέροβιτς αποφάσισε να κάνει προσωπική υπόθεση την επίθεση του ΠΑΟΚ. Πέτυχε τους πόντους του. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός έπαιξε με ένα σχήμα όσο δεν ήμασταν εδώ, με δύο center forward, τον Αγαδάκο, αλλά και τον Όφσινα, δύο playmaker, τον Πέρι και τον Ζωρόσκι. Δεν υπήρχε σκόρερ, έτσι μοιραίος φτάσαμε σε αυτό το 24-12. Κύριε Σταυρόπουλε. Νομίζω ακριβώς όπως το είπες είναι, έχασε το ρυθμό του ο Ολυμπιακός με τους δύο ψηλούς και τους δύο κοντούς χωρίς να σκοράρουν. Και από την άλλη ο ΠΑΟΚ, ο Μουλαομέροβιτς είναι όλος ο ΠΑΟΚ. Ταμίρ, καλάθι και φάουλ. Και πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Καραγιώργη πώς αντιμετωπίζει ο Κασλάουσκας σε αυτή την δυσάρεστη προς το παρόν κατάσταση για αυτόν. Όπως μπορείτε να δείτε και εσείς, στο ξεκίνημα αυτού του δευτέρου δεκαλέπτου επέλεξε ένα σχήμα με τρεις κοντούς, τον Μίλαν Τόμιτς, τον Ιβάν Ζωρόσκι αλλά και τον Λαβόρ Ποστέλ. Και αυτό που θέλει από τους παίκτες το ζήτησε και από τους δύο playmaker, από τους δύο guard, τον Τόμιτς και τον Ζωρόσκι, είναι να βγει ομάδα σε βιδιασμό επιτέλους, γιατί δεν έχει καταφέρει να κάνει τίποτα στο γρήγορο παιχνίδι. Σε ό,τι αφορά την άμυνα, παρατηρήσαμε ότι ο Ζωρόσκι ακολουθεί τον Νταμίρ Μουλαμπέροβιτς από την ώρα και όλα που ο playmaker του ΠΑΟΚ παίρνει την μπάλα ξεκινώντας την επίθεση του ΠΑΟΚ. Θα προσπαθήσει φυσικά με αυτόν τον τρόπο να περιορίσει τη δράση του Κροάτου που στο πρώτο δεκάλεπτο πέφτει 12 πόντους. 27-12 από την τελικώς εύστοχη ελεύθερη βολή του Ταμίρ. 27-12, 15 πόντους διαφοράς. Ολυμπιακός με τον Αγαδάκο. Ζωρόσκι δεν διστάζει για τρεις. Αστοχή. Μαζεύει την μπάλα ο Μέι. Ακούμε τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Ο Μπάρι πρέπει να μην χαλαρώσουν οι παίκτες του και είπα στον Νίλσεν να προσπαθήσει να πάρει την μπάλα κάτω από το καλάθι. Και το ίδιο ισχύει για τον Ταμίρ. Είναι η πρώτη προσπάθεια για drive του Μουλαομέροβιτς που ανακόπτεται. Έτσι έφτασε 4 στα 5 δίποντα ο Ταμίρ Μουλαομέροβιτς που έχει πάρει το παιχνίδι πάνω του όπως είχε κάνει και με τον Άρη κάποια στιγμή του αγώνα. Γκαγκαλούδης τώρα στον αγώνα. Για να δούμε τις πεντάδες. Γκαγκαλούδης, Μουλαομέροβιτς είναι το δίδυμο των guard. Υπάρχει ο Μέι στο 3, ένα σουτέρ. Νίλσεν που πήρε την μπάλα για λίγο όμως και ο Ταμίρ. Ποστέλ, Ζωρόσκι με προϋποθέσεις συνδυασμού. Υπάρχει φάουλ εκεί σε αυτή την προσπάθεια για reverse κίνηση από τον Ζωρόσκι. Ολυμπιακός έχει τον Μαρκή Πέρι στον πάγκο. Ο Πέρι ο οποίος έχει μείνει στο 0-0-2 δίποντα, 0-1 τρίποντο, ένα επιθετικό rebound, ένα λάθος και μία assist. Πολύ διαβασμένη άμυνα του ΠΑΟΚ πάνω του και προσαρμοσμένη πάνω του. Του έχουν αφήσει το μακρινό σουτ. Ακριβώς. Στο οποίο έχει αστοχήσει τρεις φορές και του έχουν κόψει τη διείσδυση. Αναγκάζεται να κάνει split συνέχεια, δηλαδή βγάζει την μπάλα από τη ρακέτα στη διείσδυση προς τα έξω. Ο Ολυμπιακός λοιπόν που είναι στα point guard με τον Ζωρόσκι που έχει την μπάλα και τον Μίλαν Τόμιτς. Ο Τόμιτς για κάποιους μήνες προπονητής του Ολυμπιακού. Πολύ ωραία πάσα στον Αγαδάκο, εξαιρετικό καλάθι, συνεργασία δύο παικτών. Στο 3 είναι ο Ποστέλος, ο τέρης ομάδας, στο 4 Γιούρκοβιτς, στο 5 Αγαδάκος. Και να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα γυρίσει σε ζώνη τώρα, 2-3. 2-3 ζώνη. Όλα αυτά 8-49 πριν από τη λήξη του ημιχρόνου, 27-14. Κύριε Σταυρόπουλε, με βάση τους παίκτες αυτούς, ποια φιλοσοφία θα έχει κάθε ομάδα σε αυτό το δεύτερο ημιχρόνο? Νομίζω ο ΠΑΟΚ θέλει να τρέξει και να μην σταματήσει το ρυθμό. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει το ρυθμό του.
γιατί είναι εκτός ρυθμού τελείως. Και ο ρυθμός του Ολυμπιακού είναι το run and gun game και νομίζω ότι δεν το κάνουν ακόμα. Και το transition game που δεν το έχει σημαίνει, δηλαδή μεταφορά της μπάλας γρήγορα από τη μια ρακέτα στην άλλη. Και νομίζω ότι είναι ένα κομμάτι που είναι πραγματικά ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού. 8,5 λεπτά για τη λήξη του ημιχρόνου, 27-14 ο ΠΑΟΚ μπροστά. Ο ΠΑΟΚ με 67% δίποντα, 50 τρίποντα, 36 ο Ολυμπιακός αντίστοιχα και 22. Στα rebound 7 ο ΠΑΟΚ και 11 ο Ολυμπιακός. Ο Καζλάουσκας, εδώ θα δείτε την προηγούμενη φάση. Εσύ ο Καζλάουσκας έδωσε κάποιες οδηγίες, Νίκο Καραγιώρη, στον Αγαδάκο. Μήπως κατάφερες να δεις τι λέει περίπου εκεί πέρα? Είναι πολύ δύσκολο να ακούσουμε, αλλά από ό,τι καταλάβαμε τον ζήτησε να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τους διαδρόμους που ανοίγουν στο καλάθι του ΠΑΟΚ, είτε από τις, κυρίως από τις διδύσεις που επιχειρεί ο Λαβόρ Ποστέλ, ώστε να βρεθεί αμαρκάριση να πετύχει το καλάθι. Ζωρόσκι ψάχνει και βρίσκει τον Ποστέλ. Κίνηση του Ποστέλ. Παίρνει τα βήματα για να δώσει την πάσα στον Αγαδάκο. Ένα χορευτικό καλάθι για να ψηλό. Δεύτερη πολύ ωραία πάσα του Ποστέλ. Πάρα πολύ ωραία πάσα στον Αγαδάκο. Ο Αγαδάκος, ο οποίος με το καλάθι αυτό φτάνει τους 4 με 2 στα 4, δύο επιθετικά rebound. Ο Αγαδάκος, ο οποίος σουτάρει για 2, εδώ είναι ο Καζλάουσκας, με 65% φέτος. Η ζώνη του Ολυμπιακού και να δούμε τώρα την αντίδραση, την μακρινή αντίδραση του ΠΑΟΚ θα υπάρξει. Ίσως θα χρειαστεί από τον ΠΑΟΚ ο Βασιλιάδης, ο οποίος μπορεί να σουτάρει από πολύ μακριά. Βήματα, λέει ο Καρούση, στην προσπάθεια του Νίλσεν από την baseline. Γιούργοβιτς για Ζωρόσκι. Έχει ένα 4-0 ο Ολυμπιακός. Βλέπουμε και εδώ τον Καζλάουσκας Δημήτρη, ο οποίος προσπαθεί και πιέζει τους παίκτες του να τρέξουν γρήγορα το καλάθι. Είδαμε τα βήματα, έχει δίκιο ο Καρούση. Άλλαξε το δεξιό σταθερό πόδι ο Νίλσεν ο Αυστραλός και ο Ολυμπιακός κάνει ένα 6-0. Το 27-12 το κάνει 27-18, εδώ σε επανάληψη το καλάθι από τον Λαβόρ Ποστέλ που φτάνει τους 4 με 2 στα 3 και πάμε στο time out. Υπάρχει το παιχνίδι αργότερα του Παναθηναϊκού με τον Ηρακλή στην αντιμετώπιση του Ηρακλή, του παλιού του παιδιού, του Δημήτρη Διαμαντίδη. Μουλαμέροβιτς εναντίον όλων, επιθετικό δύο διαιτές όμως. Αξίζει να πάμε στον Νίκο Καραγιώρη να δούμε τι έγινε στον πάγκο του Ολυμπιακού. Μη σταματάτε να τρέχετε, τόνισε ο Λιθουανός προπονητής προς τους παίκτες του. Σε κάποια στιγμή όμως, time out, φαίνεται ότι ο Μίλαν Τόμιτς μύθηκε και το ρόλο του προπονητή που κατήχε πριν από μερικούς μήνες και έδειξε ένα σύστημα που έχει ως στόχο να εκμεταλλευτούν τα pick and roll και φυσικά ο Λάζαρος Αγαδάκος να προσπαθήσει να κάνει αυτό που έκανε και νωρίτερα με τα δύο καλάθια που πέτυχε εξ επαφής. Μάλιστα, ενδιαφέρον. Και αξίζει, Νίκο Σταυρόπουλε, να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ έχει 3-4 εφηδιασμούς, ο Ολυμπιακός δεν έχει κανέναν εκδηλωμένο εφηδιασμό σήμερα. Είναι η στρατηγική του ΠΑΟΚ να σταματήσει τους ευκαιριασμούς του Ολυμπιακού. Και νομίζω μέχρι εδώ πέρα καταφέρνει πάρα πολύ καλά. Ζωρόσκι, 27-18, Αγαδάκος, Ζωρόσκι, κρατάει την μπάλα. Βγαίνει και για τη βοήθεια ο Νταμίρ. Μοιραίος μέρει κάποιος παίξα μαρκάρισος, Ποστέρ σουτάρι, μαζεύει ο Γιούρκοβιτς. Υπάρχει παράβαση, υπάρχει φάουλ από τον Νίλσεν. Πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη, ακούμε. Τα παράπονα του Μπάνε Πλεύτζη έχουν να κάνουν το γεγονός ότι οι παίκτες έχουν χάσει την ηρεμία τους. Έκανε παράπονα βέβαια στον Μέη και τον οποίο τον απέσυρε για το μαρκάρισμα του Ποστέρ και ζήτησε από τον Μουλαμέροβιτς πριν βέβαια τον αντικατέστησε λόγω ότι είναι εκνευρισμένος. Να περάσουν την μπάλα κάτω από το καλάθι στον Νίλσεν και από τον Νίλσεν να πάρει καλές θέσεις και όχι όπως πριν που την πήρε την μπάλα στα 4 μέτρα. Τόμιτς. Έχει ενδιαφέρον αυτή η εμφάνιση του Τόμιτς, η θέση του παίκτη και του προπονητή. Τόμιτς, φάουλ από τον Καγκαλούδη. Έμπειρος ο Τόμιτς. Αυτός και αν έχει φάει τα μάτς με το κουτάλι. Γι' αυτό και ο Καγκαλούδης είναι πάρα πολύ κοντά μαζί του. Δεν το αφήνει καθόλου δρόμο ούτε για να σουτάρει αλλά ούτε να κάνει τη είδηση. Σε 3 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα. 5 φάουλ ο ΠΑΟΚ. Άρα βολές ο Ολυμπιακός. Αυτό είναι μια ανάσα για τον Ολυμπιακό. Γιατί μπορεί να υπερκεράσει με αυτόν τον τρόπο την σφιχτή και δυνατή σήμερα άμυνα του ΠΑΟΚ. Που επαναλαμβάνω έχει πολύ διαβασμένη άμυνα, όχι μόνο πάνω στον Πέρι όπως προείπαμε, αλλά γενικά πάνω στην ανάπτυξη και του ενδιασμού του Ολυμπιακού. Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μέχρι στρατηγικά είναι πάρα πολύ καλά. Τόμιτς, αστοχή 0 στις 2. Μαζεύει ο Νίλσεν. Για τον ΠΑΟΚ ήταν το ένα το αμυντικό. Κανένα επιθετικό. Ο Ολυμπιακός έχει 6-6, έχει 12 rebound. Γκαγκαλούδης. Πάντα η ζώνη του Ολυμπιακού 2-3. Συνεχίζεται πάλι 2-3. Με τον Ζωρόσκι και τον Τόμιτς ψηλά. Βασιλιάδης. Έξω για τον Γκαγκαλούδη. Βασιλιάδης. Δύσκολο σουτ, πολύ δύσκολο, ασφιχτικά μαρκαρισμένος. Θα ήθελα να την ξαναδούμε τη φάση. Για να δούμε εδώ. Ποστέλ. Νομίζω ότι είναι την έκολα Ποστέλ την μπάλα. Ποστέλ. 6-27 για την ρίξη εδώ, Μπάνε Πρέλεβιτς. 27-18. Και πάνω στον Ποστέλ τώρα είναι ο Βασιλόπουλος, ο Παναγιώτης. Αγαδάκος.
Τρεις παίκτες πάνω στον παίκτη του Ολυμπιακού. Ασχέτως αν έγινε φάουλ, νομίζω ότι η άμυνα του ΠΑΟΚ είναι πολύ διαβασμένη σήμερα. Και στην περιφέρεια και στην ανακοπή του εφηβιασμού, αλλά και μέσα στη ρακέτα. Δηλαδή, εδώ κοιτάξτε, τρεις παίκτες πάνω στον Αγαδάκο και έρχεται και ένας τέταρτος. Εδώ είναι ο Αγαδάκος, βλέπετε και το σχίσιμο κάτω από το δεξιό του Φρίδη. Νομίζω ότι παίζει πολύ με τις βοήθειες και τις παγίδες στο παρέλαιο σήμερα. Και αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να υπάρχει μια συνοχή στην άμυνα και γρήγορη αλληλοκάλυψη. Νομίζω αυτό που ήθελε ο Μπόνα Πελεβίτς ήταν να παίξει και είναι να παίξει 5-2-5 στο μισό το γήπεδο. Δεν θέλει τον Ολυμπιακό να τρέξει ολόκληρο το γήπεδο. Και φυσικά όχι το 1-1-1, το αιζολέσιο την απομόνωση του Πέρι απέναντι σε κάποιον αντίπαλο. Ή του Κουστέλ. Κουστέλ, ακριβώς. Κάτι που έχει πετύχει ο Πελεβίτς με τον Βλαμέροβιτς. Νομίζω ότι ήταν πολύ κακή η άμυνα του Ολυμπιακού σε εκείνο το κομμάτι και το τρίλεπτο εκείνο. Εκείνο ήταν το κακό τρίλεπτο του Ολυμπιακού, το καλό του ΠΑΟΚ στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου δεκαλέπτου. Και να πούμε ότι ο Μλαομέρεβιτς έβαλε 12 πόντους στο πρώτο δεκάλεπτο και στο δεύτερο δεκάλεπτο νομίζω ότι έχει μείνει στο 0. Ο Ολυμπιακός πραγματοποιεί ένα 8-0 από 27-12, επαναλαμβάνω, 27-20 ο Ολυμπιακός κάνει ένα 8-0, φτάνει διαφορά στους 7. Από τους 15, Γκαγκαλούδης. 6 λεπτά περίπου και κάτι περισσότερο για τη λήξη του δεύτερου δεκαλέπτου του ημιχρόνου. Γκαγκαλούδης. Πάντα η άμυνα ζώνης που έχει προβληματίσει τον ΠΑΟΚ. Μια ομάδα που έχει το τρίποντο. Γκαγκαλούδης από μακριά για 3. Δεν δίνει λύση, μαζί με τον Μίτς. Γρήγορη ανάπτυξη πιθανού εφηβιασμού από τον Ζωρόσκι. Υπάρχει καλάθι και φάουλ. 10-0 Ολυμπιακός. 27-22. Βασίλη Βλαχόπουλε, βλέπω προβληματισμένο τον Πάνε Πρέλεβιτς. Ο Πάνε Πρέλεβιτς είναι προβληματισμένος και μάλλον θα ετοιμάσει τώρα τον να σηκώθηκε ο Ντάμερη Μουλαομέροβιτς, βλέποντας ότι η ομάδα δεν έχει λύσει στο τρίποντο. Και αυτό που είπε χαρακτηριστικά στον συνεργάτη του Γιάννη Σφερόπουλο πριν είναι ότι πολύ νωρίς πήραμε διαφορά, υπονοώντας βέβαια ότι η ομάδα του και οι παίκτες του κάπως χαλάρωσαν με την εξυπάρξη μια φορά 15 πόντων. Τρία περίπου λεπτά έκανε στον Πάνε Μουλαομέροβιτς, κύριε Σταυρόπουλο, και τρία λεπτά ο Πάνε είχε πρόβλημα. Νομίζω ότι έχει κακή κυκλοφορία ο ΠΑΟΚ εναντίον της ζώνης. Βιάζεται πάρα πολύ, με μία πάσα είναι σουτ, νομίζω ότι πρέπει να κυκλοφορήσει την μπάλα παραπάνω. Και νομίζω πριν δώσω στον Νίκο Καραγιώργη, νομίζω ότι δικαιώνεται ο Πρέλεβιτς που το χρησιμοποιεί 35 λεπτά στο παιχνίδι του Μουλαομέροβιτς. Ακριβώς. Δεν έχει κάτι αντίστοιχο. Αγαδάκος εδώ κάνει την παρέμβασή του, 27-24, το συν 15 γίνεται συν 3. Και βλέπουμε ένα ζώο πρέσβη 2-2-1 του Ολυμπιακού σε ολόκληρο το γήπεδο. Σε ολόκληρο το γήπεδο, ακριβώς. Μουλαομέροβιτς. Θα δούμε σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού. Ο Λαομέροβιτς, σουτάρι, σουτ Στεφάνη. Προσπαθεί ο Βασιλόπουλος, βγάζει εκεί που είναι πολύ ωραίο ο Νίλσεν. 5,5 για την 27-24, ο Ολυμπιακός ξανά κάνει ντέρμπι το παιχνίδι. Ο Λαομέροβιτς περνάει πολύ ωραία για να κάνει στο σπίτι εξόνιση σε passing game την περιφέρεια. Το baseline drive από τον Βασιλιάδη καταλήγει στον Μουλαομέροβιτς. Πολύ ωραία προσπίση στον Ζωρόσκι. Φάουλ του Ζωρόσκι. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Νωρίτερα είχαμε και για πρώτη φορά γέλια αλλά και ικανοποίηση. Γέλια που σημαίνουν ικανοποίηση στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ενώ ο Γιώνας Κασλάουσκας δίνει ανατακτά χρονικά διαστήματα οδηγίες προς τον Ντούσαν Βούξεβιτς. Πιθανολογούμε ότι σύντομα θα τον περάσει στο παιχνίδι. Μόλις το δεύτερο φάουλ του Ολυμπιακού στο δεύτερο δεκάλεπτο 7 έχει ο ΠΑΟΚ. Η επαναφορά από τον Βασιλιάδη. Βασιλιάδης, Μουλαομέροβιτς, Νίλσεν, Βασιλόπουλος και Μπασμίνο. Αν δεν απατώμε, είναι κατά τα 4-5 αρχική πεντάδα του ΠΑΟΚ. Μουλαομέροβιτς, πάσα λέιζερ για τον Βασιλόπουλο, παρεμβαίνει εκεί το χέρι του Κοστέλ, αν ήταν καλά. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει με Ζωρόσκι, Γιούρκοβιτς, Αγαδάκο, Κοστέλ και Τόμιτς. Η εμπειρία του οποίου βοηθάει τον Ολυμπιακό σε αυτήν την ανάκαμψη, νομίζω, κύριε Σταυρόπουλε. Ακριβώς, είναι πολύ μεγάλος παίκτης και έχει ισορροπήσει το παιχνίδι. Κυρίως ηρέμησε τους παίκτες που ήταν παρικοβλημένοι. Ακριβώς, ηρέμησε το παιχνίδι. Μουλαομέροβιτς, κίνηση για τον Μπασμίνοφ. Νίλσεν. Σουτ εκτός ισορροπίας. Βασιλόπουλος έξυπνα πετάει την μπάλα στο στήθος του Αγαδάκου. Δεν προλαβαίνει να αντιδράσει ο παίκτης του Ολυμπιακού. Η μπάλα είναι εκτός για τον ΠΑΟΚ. 4-53 εδώ είναι ο Λάζαρος Αγαδάκος. Ο Αγαδάκος μέχρι στιγμής με 3 επιθετικά. Εδώ δείτε πετάει στο στήθος του Αγαδάκου. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα παίκτης του Ολυμπιακού. Νίλσεν. Η κίνηση και το φάουλ από τον Λαβόρ Κοστέλ. Κύριε Σταυρόπουλε. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ ακόμα έχει πρόβλημα στη ζώνη. Έχει πρόβλημα όταν έχει καλή κυκλοφορία, δεν έχει μπει μπάλα μέσα στο καλάθι, μέσα από το καλάθι να βγει στην weak side για ένα εύκολο σουτ. Νομίζω ότι πρέπει ο Μλαομέροβιτς να βάλει λίγο τον εαυτό του στο παιχνίδι. Να δώσει το ρυθμό που πρέπει. Σε 5 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα του δευτέρου δεκαλέπτου, το παιχνίδι είναι 3-12 για τον Ολυμπιακό. Απόδειξη ότι ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κακός εναντίον της ζώνης. Και μετά από πολλή ώρα. Και όχι με σουτέτος παιδιάς, αλλά με βολή, ο ΠΑΟΚ σπάει το ρόδι. Νίλσεν δίνει βαθιά ανάσα στον ΠΑΟΚ, 29-24, 5 πόντες διαφοράς, περίπου 4,5 λεπτά για τον ημίχρονο. Αγαδάκος, Ποστέλ.
Ζωρόσκου και η ιδέα ανάκαμψη του Ολυμπιακού, να τονίσουμε ότι έγινε με τον Τόμιτς και όχι με τον Πέρι. Και να πούμε ότι και ο Ζωρόσκου και ο Τόμιτς έχουν ισορροπήσει το παιχνίδι. Έχουν ηρεμήσει το παιχνίδι. Σόρι και ο Πάουκ. Ζωρόσκου δύσκολο σουτ μέσα. 29-26. Ο Ολυμπιακός που έχει πετύχει αρκετά drive και αρκετά follow με Αγαδάκο και Ζωρόσκι. Και να πούμε ότι η άμυνα του ΠΑΟΚ δεν είναι και καλύτερη. Οι βοήθειες από ό,τι είδαμε σε δύο φάσεις δεν υπήρξαν καθόλου. Βασιλόπουλος. Εδώ και 5 λεπτά σαν έμεσα άλλο παιχνίδι. Μουλαμέροβιτς από μακριά. Αστοχή, προσπαθεί ο Μπασμίνο, Γιούρκοβιτς. Παρεμβαίνει ο Βασιλιάδης. Θα καρφώσει. 31-26 ο αρχηγός του ΠΑΟΚ. Με 13 και κάτι πόντους αναγώνα, δείτε εδώ. Ενώ πήγε για ψυμαχία Βασιλόπουλου Γιούρκοβιτς κατά το καλάθι, 31-26. Και να η ζώνη του ΠΑΟΚ τώρα. 2-3 και ο ΠΑΟΚ. Ζωρόσκι. Τόμιτς για 3. Αστοχή. Αγαδάκος. Πολύ πολύ σκληρές μονομαχίες και στις δύο ρακέτες. Πολύ δυναμικό παιχνίδι. Physical game όπως λέμε στο NBA. Physical game και ο Αγαδάκος είναι το στυλ παιχνιδιού του αυτό. Ο Αγαδάκος και ο Νίλσεν θα έλεγα ότι θα είναι κερδισμένοι από αυτή την ιστορία, από αυτό το παιχνίδι. Εδώ κοιτάξτε επανάληψη. Αγαδάκος παίρνει το rebound. Το φάουλ γίνει χαμηλά από τον Νίλσεν. Και ο Βούξεβιτς μαζί με τον Πέρι αντί Ζωρόσκι και Τόμις. Νομίζω πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα σε Ζωρόσκι και Τόμις γιατί γύρισαν το παιχνίδι. Βεβαίως. Και τώρα να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Πέρι. Πώς θα βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Ακριβώς. Απ' την άλλη ο ΠΑΟΚ που ξαναπήρε μια ανάσα 5 πόντων και ετοιμάζεται ο Κώστας Μάγλος. Με πρόλαβε ο Μπάνε και ήθελα να ρωτήσω αν έχει κανένα πρόβλημα τραυματισμού ο Μάγλος. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχει και τον βάζει ο Μπάνε να παίξει σε αυτό το κομμάτι. Και να δούμε και τι λέει ο Μπάνε Πρέδεβιτς στο Μάγλο. Βασίλη Βλαχόπουλος, ακούμε. Το παράπονο του Μπάνε Πρέδεβιτς έχει να κάνει με τα rebound. Και αυτό ζητάει τώρα από τον Κώστα Μάγλο να μην χαθούν και άλλα αμυντικά rebound. Αλλά και τα παράπονα έχουν να κάνουν και με τα block out των κοντόπαικτων, των περιφερειακών, οι οποίοι ουσιαστικά δεν βοηθάνε την βοήθεια των ψηλών. 12 πόντους έχει μόνο ο Μέροβιτς, 12 Βασιλιάδης για τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Έχει 8 Αγαδάκος και 6 ο Βούξεβιτς. Νίλσεν. Μπασμίνοφ. Από τη στιγμή που δεν βγήκε η άμυνα από μπροστά του Γιούρκοβιτς, το καλάθι ήταν εύκολη υπόθεση για τον Μπασμίνοφ. 33-26. Ο ΠΑΟΚ ξαναπαίνει μια διαφορά 7 πόντων, 3-15 για τη λήξη. Ο ΠΑΟΚ που σουτάρει με 63% στα δίποντα. Ποστέλα από μακριά, σουτάρει μέσα. Πολύ καλό σουτέρ, πολύ καλό πασέρ. Είναι νομίζω αυτό που έδωσε πολύ μεγάλη βοήθεια στον Ολυμπιακό. Και δεν εκβιάζει προσπάθειες. 6 πόντους έχει πετύχει, 33-28. Στο τελευταίο τρίλεπτο του πρώτου ημιχρόνου. Μπασμίνοφ, η λόμπα. Η προσποίηση. Είναι μια δύσκολη φάση και θα πρέπει να το ξαναδούμε. Ζητάνε φάουλ και βήματα στον Μάρκι Πέρι. Από την παρενόχληση του Νταμίρ Μουλαομέροβιτς. Μπασμίνοφ. Βοήθεια του Ποστέλ. Έκανε τη βοήθεια ο Ποστέλ εκεί. Απ' την κάμερα αυτή δεν μπορούσαμε να δούμε γιατί ο Ποστέλ κάλυπτε το φάση. Ακριβώς. Μουλαομέροβιτς, 2-40. Νέα κίνηση, καλάθι. Δεύτερο σημείο του αγώνα που Μουλαομέροβιτς παίρνει πάνω την ομάδα με ατομικές ενέργειες. 35-28 η διαφορά από τους 3 στους 7 και πάλι 2,5 για τη λήξη. Ο Μουλαομέροβιτς 14-5 στα 7 δίποτα. Και 5 assist κιόλας ο Μουλαομέροβιτς. Ο οποίος έχει 7,6 μέσα όρο στο παιχνίδι. Βούξεβιτς για 3. Αστοχή, η μπάλα Στεφάνη μαζί με Βασιλιάδης. Το 11ο αμυντικό rebound του ΠΑΟΚ, Μουλαομέροβιτς. Τάπα από τον Όψινα. Ζητάνε φάουλ με το σώμα επέκταση του ΠΑΟΚ. Τίποτα λέει ο Καρούσης. Εδώ είναι ο Νταμίρ Μουλαομέροβιτς. Το δεξιό χέρι του Όψινα έκανε φάουλ. Μουλαομέροβιτς, Νίλσεν. Καλή άμυνα Γαδάκου. Εκτός ισορροπίας ευστοχεί ο Νίλσεν. Αυτά τα fade away, τα off-ball shoot είναι πολύ δύσκολα. Το ΠΑΟΚ συνεχίζει σε ζώνη από ό,τι βλέπουμε πάλι. Δείτε εδώ πόσο δύσκολο σουτ έκανε το fade away shoot με ταμπλό μέσα 37-28 και αφορά και πάλι σε 9. 1-46 να δούμε τώρα την αντίδραση του Ολυμπιακού. Να που και ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε στη ζώνη του ΠΑΟΚ. Βούξεβιτς από τη γωνία μέσα 37-31. Ο Βούξεβιτς φτάνει τους 9 με 3 στα 4 τρίποντα. Με 14 πόντους ο Βούξεβιτς και 3 assist είναι από τσεχμές του δώρατος στην επίθεση. Ο Μάγλος εύκολα
από την πολύ όμορφη assist του Μουλαουμέροβιτς. Ο Μουλαουμέροβιτς κάνει τις 6 assist. Ο Μάγαλος στο πρώτο καλάθι και 39-31. 70 δευτερόλεπτα για το ημίχρονο. Πέρι, η ζώνη του ΠΑΟΚ. Ποστέλ. Μια απλή υπερφόρτωση από τον Ολυμπιακό. Βούξεβιτς προσποίηση. Αστοχή, ψηλά Βασιλιάδης. Δεν μπορεί ο Αγαδάκος. Τουλάχιστον από μια επίθεση κάθε ομάδα. Αλλά περισσότερο γιατί γίνεται γρήγορη επίθεση. Το φάουλ τον Ποστέλ στον Νίλσεν. Για τον Ποστέλ είναι το δεύτερο. 8 φάουλ ΠΑΟΚ, 4 φάουλ του Ολυμπιακού στο δεύτερο δεκάλεπτο. Κοιτάξτε εδώ σε επανάληψη. Με το αριστερό χέρι έκανε το φάουλ. Όχι ψηλά, δεν υπάρχει φάουλ. Όχι, όχι. Αριστερά με το. Χαμηλά με το αριστερό χέρι. Σε επανάληψη. Κοιτάξτε το αριστερό χέρι. Εκεί ψηλά δεν έκανε φάουλ. 39-31, 48 δεύτερα για τη λήξη. 8 πόντι διαφορά για τον ΠΑΟΚ σε ένα παιχνίδι που είναι μεγάλο ντέρμπι. Και αρκετά έψιλο σκορ για τέτοιου είδους παιχνίδι. Βασιλόπουλος προσποίησε στον Βούξεβιτς. Πέφτει πάνω στον Αγαδάκο. Εδώ είναι ο Μάγλος. Δείτε εδώ, πέφτει πάνω στον Αγαδάκο ο Βασιλόπουλος. Τρακάρει ουσιαστικά. Είχε ευκαιρία να κάνει εύκολο καλάθι. Να πάει διαφορά στους 10 πόντους και τώρα ο Ολυμπιακός καθυστέρησε να κάνει την πάσα. Βούξεβιτς από τη γωνία για 3. Αστοχή ψηλά μαζί με ο Βασιλιάδης. Ο Βασιλιάδης που έχει κάνει μεγάλη δουλειά, έχει 5 αμυντικά rebound και 12 πόντους. Μεγάλη εμφάνιση Βασιλιάδη. 3-4 δίποντα, 2-2 τρίποντα, 5 rebound και ένα κλέψιμο. 39-31. Θα μείνει και ένα δευτερόλεπτο αν μείνει για τον Ολυμπιακό. Μουλαουμέροβιτς. Σταυρωτές τρίπλες. Περνάει από τον Πέρι. Τον ρίχνει πάνω στον Αγαδάκο. Βασιλόπουλος. Πάσες από την περιφέρεια. Νίλσεν αστοχή ψηλά. Ο Βούξεβιτς. Δεν έχει τελειώσει νομίζω το ημίχρονο. Όχι. Έχει 8-10 δευτερολέπτου. Έχει 8-10 δευτερολέπτου. Έχει 8-10. Η επαναφορά θα γίνει από τον Όφσινα. Να δούμε τι μπορεί να προλάβει ο Ολυμπιακός στα 8-10. 39-31. Baseball πάσα. Follow. Πετάει ο Αγαδάκος. Τίποτα. 39-31. Ο ΠΑΟΚ προηγείται στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Κύριε Σταυρόπουλε. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός έχει ένα πολύ μεγάλο νεκρό διάστημα στο παιχνίδι. Και έτσι ο ΠΑΟΚ πήρε τη διαφορά. Μετά ισορρόπησε το παιχνίδι και νομίζω ότι θα πραγματικά στο δεύτερο ημίχρονο είναι ένα ανοιχτό παιχνίδι μέχρι το τέλος. Το γεγονός ότι υπήρχαν αυξομοιώσεις μεγάλες στο σκορ, δηλαδή από τους 3 στους 15 πόντους και πάλι στους 3 στους 7. Τι σημαίνει για το δεύτερο? Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει μεγάλη διάρκεια. Έχει καλά διαστήματα και μετά έχει νεκρά διαστήματα. Και νομίζω ότι αυτό έχει φέρει το σκορ στους 39 πόντους. Δηλαδή ενώ έχει ευκαιρία να βγάλει εύκολα καλάθια ή εναντίον της ζώνης να σκοράρει με μεγαλύτερα ποστά επιτυχίας, νομίζω ότι βιάστηκε και έτσι έχασε την ευκαιρία να μεγαλώσει τη διαφορά. Το κλειστό του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη. Μεγάλο ντέρμπι, να και οι αυξομοιώσεις στο σκορ. Βλέπετε ένα πολύ ωραίο γράφημα. 24-12 από το δεκάλεπτο, 15-19. Ο Ολυμπιακός είχε την υπεροχή στο δεύτερο δεκάλεπτο. Και ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. 39-31. Αναμένεται μεγάλο παιχνίδι και στο δεύτερο από δύο μεγάλες και πρέπει να το πούμε αυτό. Δύο μεγάλες ιστορικές ομάδες του ελληνικού μπάσκετ. Δύο ιστορίες παίζουν εδώ πέρα. Η ιστορία του Ολυμπιακού, η ιστορία του ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλες ιστορίες, πολύ μεγάλες ομάδες και οι δύο. Και να πούμε εδώ πέρα ότι ο Ολυμπιακός άρχισε με Ζωρόσκι και Τόμιτς. Ήταν ακριβώς το σημείο που ο Ολυμπιακός πήρε τη διαφορά και αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο με αυτούς τους δύο γκάρ. Είναι ο 28ος αγώνας στην ιστορία μεταξύ ΠΑΟΚ Ολυμπιακού εδώ στη Θεσσαλονίκη. 19 νίκες στον ΠΑΟΚ, 8 Ολυμπιακός και καλάθι από τον Βασιλόπουλο που είναι το πρώτο του καλάθι στον αγώνα. Να πούμε ότι είναι το πρώτο σε όλο το παιχνίδι. Ο οποίος έχει κάνει όμως μεγάλη δουλειά στην άμυνα. 42-33, ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Εκτός από Ζωρόσκι και Τόμιτς που ανέφερε ο κύριος Σταυρόπουλος στην πετάδα, έχουμε και Αγαδάκο με Όπτσινα γιατί έδωσε ειδικές εντολές δύο ψηλού ομάδας ο κύριος Κασλάουσκας, ζητώντας όταν μπορούν να παίξουν με πλάτη στο καλάθι. Βασίλη Βλαχόπουλε, ακούμε. Αυτό που έχει στο παρεπλέον είναι αυτό που ήταν μόλις τώρα, να περάσει μπάλα κάτω από το καλάθι και φυσικά να αξιοποιήσει ο Νίλσεν το γεγονός ότι είναι πιο γρήγορος από τον Αγαδάκη. Κύριε Σταυρόπουλε, ξεκινώντας το δεύτερο ημίχρονο, 42-33, βλέπετε τις πεντάδες μου, Μουλαουμέροβιτς, Βασιλιάδης, Μάγλος, Βασιλόπουλος και Νίλσεν, ενώ πλευράς Ολυμπιακού Όφτσινα, Ζωρόσκι, Ποστέλ, Τόμιτς Αγαδάκος, Πέρι έξω. Νομίζω ότι ο Νίλσεν ένα εύκολο καλάθι. Είναι αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι θα υπάρξει σκακέρα για τους δύο προπονητές. Πειράγονται για να βρουν την καλύτερη πεντάδα στο παιχνίδι. Εδώ είναι ο Καρούσης. Μια δεύτερη σύσταση.
44-33. Ο ΠΑΟΚ μπροστά με 11-8-47 για τη λήξη. Ο ΠΑΟΚ που είχε 88% βολές, 29 ο Ολυμπιακός έχει μόλις 2-7. 61% στα τρίποντα ο ΠΑΟΚ, 52 Ολυμπιακός, 38 ο ΠΑΟΚ στα τρίποντα, 23 Ολυμπιακός. Και μετά έχουμε 16 rebound ο ΠΑΟΚ, 18 Ολυμπιακός, προηγείται ο Ολυμπιακός αυτήν την κατηγορία από 6 λάθη, 9 assist ο ΠΑΟΚ, 6 ο Ολυμπιακός. Αλλά πάμε στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο. Όχι, απλώς έχουμε διεργασίες ανάμεσα στον κύριο Χριστοδούλου και τον κομισάριο του αγώνα. Πλησίασε τώρα στο μέρος γραμματείας και ο κύριος Καρακούσης. Ο γενικός διευθυντής ΠΑΟΚ, υπάρχει μια... Ακούμε και τον Βασίλη Βλαχόπουλο. Βασίλη. Την άλλη φορά θα φύγουμε. Κάναμε δεύτερη προειδοποίηση. Την επόμενη θα φύγουμε, είπε ο Νίκος Καρούσης, στον Άρη Καρακούση, στον γενικό διευθυντή του ΠΑΟΚ. Όλα έτοιμα για την επαναφορά για τον Ολυμπιακό από τον Λαβόρ Ποστέλ σήμερα στους 8 πόντους με 4-6 τίποντα. 44-33. Ζωρόσκι. Όφτσινα. Γύρω το μέσα από τα σκρίν ψηλά. Η προσποίηση. Ποστέλ. Ζωρόσκι. Με αντίπαλο τον Μουλαουμέροβιτς. Σταυρωτές τρίπλες σουτ μέσα. 44-36 από τον Ζωρόσκι. Φτάνει σε 7 με πρώτο εύστοχο σε 2 προσπάθειες τρίποντο. Όχι μεγάλο τερτριομπότων, αλλά θετικός παίκτης. Παίκτης προπονητή θα έλεγε κανείς. Πολύ καλός παίκτης και έπαιξε πάρα πολύ καλή άμυνα πάνω στο Μουλαουμέροβιτς. Πάρα πολύ καλή. Και καλό δεύτερο δεκάλεπτο. Πολύ καλό. Νίλσεν. Η κίνηση. Φάουλ πρόξιμο από τον Αναδάκο. 44-36 έχει μειώσει ο Ολυμπιακός στους 8. Και ας σημειώσουμε ότι και οι δύο ομάδες παίζουν με το μέλλον. Είδατε το δεξί χέρι του Αγαδάκου. Επαναφορά από τον Βασιλιάδη, τον αρχηγό. Επαναφορά και αμέσως ζώνη. Αμέσως ζώνη ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός 2-3. Ο Λαουμέροβιτς από μακριά μαζεύει όψινα σε καλύτερη θέση από τον Μάγλο. Ποστέλ. Σταυρωτή τρίπλα. Έξω για τον όψινα. Ζωρόσκι. Ο Τόμιτς καθαρά πλέον στη θέση 2. Και αυτό που λέγαμε ότι έχει ηρεμήσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ποστέλ από μακριά, σουτ Στεφάνη, ψηλά ο Νίλσεν. Με μια καραμπόλα δεν προλαβαίνει ο Βασιλιάδης. Πάτησε τη γραμμή, πάτησε τη γραμμή μπροστά μας. Ο ένας εκ των τριών διαιτητών. Η μπάλα βρήκε το λαιμό του Νίλσεν, προσπαθεί ο Βασιλιάδης που έχει θετικότατη παρουσία σήμερα. Είναι ένας πολύ μεγάλος σκόρερ. Τόμιτς, Ζωρόσκι. Μουλαουμέροβιτς και Νίλσεν κυκλούν τον δρόμο. Βρίσκει διάδρομο. Ο Ζωρόσκι που φτάνει σε 9 δεν λειτουργήσε σωστά η βοήθεια του Νίλσεν στον Μουλαουμέροβιτς και βρήκε διάδρομο. Δεν ήρθε από την baseline αλλά ήρθε από πάνω η βοήθεια. Υπάρχει φάουλ. Είναι το πρώτο για τον Τόμιτς, το τρίτο ομαδικό. 7-24 για το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Τόμιτς που έχει βοηθήσει κυρίως στην ηρεμία του παιχνιδιού. Μουλαουμέροβιτς μέσα. Δύσκολος, δύσκολος από τη γωνία. Έχει ένα στα 4, αλλά έχει φτάσει 17 πόντους. Κοιτάξτε, με τον Αγαδάκο κρεμασμένο πάνω του, ο Μουλαουμέροβιτς φτάνει 17 πόντους. Έχοντας ταυτοχρόνως 7 assist. Έχει ακυμπήσει το μέσον όρο του assist. Ζωρόσκι, το φάουλ από τον Βασιλιάδη. Ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Ο Μουλαουμέροβιτς, ο οποίος μόλις εκτόξευσε το τρίποντο, κοίταξε προς τον πάγκο του Ολυμπιακού, τον παλιό του, τον πρώην συμπαίκτη μάλλον πέρσι, τον Ίβιτσα Γιούρκοβιτς, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει το παιχνίδι. Βασίλη, επανέρχονται Μπασμίνοφ και Γκαγκαλούδη στη θέση του Βασιλιάδη και του Μάγλου. Τον Γκαγκαλούδη οδηγίες έτσι ώστε να αναλάβει το μαρκάρισμα του Ζωρόσκι και στον Μπασμίνοφ έτσι ώστε να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη κάτω το καλάθι ο ΠΑΟΚ. Πολύ θα ήθελα να ξέρω τι είπε ο Ζωρόσκι στον Γκαγκαλούδη και γέλασε, αλλά δυστυχώς τα μικρόφωνα δεν πάει τόσο μακριά. 47-38, 7 λεπτά για τη λήξη του δεκαλέπτου. Ζωρόσκι, Γκαγκαλούδη είναι πάνω του. Νέο φάουλ. Εδώ κύριε Σταυρόπουλε συμβαίνει το αντίθετο από ό,τι στο προηγούμενο δεκάλεπτο. Δηλαδή, στο προηγούμενο δεκάλεπτο είχε πολλά φάουλ ο ΠΑΟΚ, λίγο Ολυμπιακός. Τώρα βλέπουμε και ο Ολυμπιακός γύριζε με 3 φάουλ και 1 ο ΠΑΟΚ. Ίσως επειδή έχει αρχίσει να κάνει διεισδύσεις προς το καλάθι. Κάτι που έκανε στην αρχή ο ΠΑΟΚ του Μουλαουμέροβιτς. Και το λέω αυτό για να εξηγήσουμε στον κόσμο ότι πολλές φορές ο κόσμος διαμαρτύρεται, ας πούμε, γιατί έχουμε εμείς περισσότερα φάουλ ή άλλοι λιγότερα. Μα είναι απόρρια του παιχνιδιού της κάθε ομάδας. Ακριβώς. Δηλαδή, μην τα βάζουμε κατευθείαν με τους διαιτητές.
Όχι, είναι λάθος. Τόμιτς από μακριά, στοχή. Τρέχει, αλλά ο Βλαχόβιτς σε καλύτερη θέση του κόβει τον δρόμο προς την μπάλα. 47-38. Ο δρόμος προς το καλάθι είναι ανοιχτός για τον Βλαχόβιτς που φτάνει 6-9 με νέο drive. Το 90% των πόντων του Βλαχόβιτς είναι με drive σήμερα. Και είναι αυτός ο οποίος ξεσηκώνει και τον κόσμο. Κάτι το χρειάζεται ο ΠΑΟΚ. Ποστέλ. Πολύ δύσκολη προσπάθεια. Πολύ δύσκολο καλάθι. Πολύ δύσκολο. Πήρε το διάδρομο, πήρε το δεξιό διάδρομο. Ποστέλ έχει 5-7. Κοιτάξτε το πάτημά του. Ουσιαστικά με τα δύο έκανε το. Ήταν πιστό σου παραλέει up. 49-40. Έχει μεγάλη κλάση. Βλαχόβιτς. Baseline drive. Passing game. Στην περιφέρεια και Γκαλούδης. Γρήγορα στον Βλαχόβιτς. Μπασμίνοφ. Εκτός οροπίας ο Ποστέλ μαζεύει το rebound. Ο Ποστέλ, ο οποίος είναι καλός rebounder, είναι το 5ο αμυντικό του Ποστέλ. 5-40 για τη λήξη. 49-40 πάω μπροστά. Χαμηλά στον Όψινα. Κάνει την κίνηση pivot. Η τάπα από το Βασιλόπουλο. Ο Χριστοδούλου λέει foul. Θα ήθελα να το ξαναδώ αυτό. Και εγώ θα ήθελα να το δούμε αυτό. Είναι τρίτο foul του Βασιλόπουλου. Νομίζω καθαρότητα. Νομίζω ότι μπήκε μόνο την μπάλα. Έτσι νομίζω. Δεν θα πω εδώ αν μπορούμε να το ξαναδούμε. Μπάλα. Νομίζω βρήκε μόνο την μπάλα από πίσω. Μπάλα. Ήταν καθαρό κόψιμο. Βασίλη Βλαχόπουλος, ακούμε. Κάλεσε τον πάγκο ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος και του είπε ο Πανεπιστημίου ότι δεν ήταν απαραίτητο να το κάνει αυτό. Και του είπε το απάντησε ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος ότι η coach βάλε σαν μπάλα, δεν ακούμπησα χέρι. Ναι, αλήθεια λέει. 49-40. Βεβαίως πρέπει να πούμε για μια φορά για να μην στήσουμε κάποιου ανθρώπου στον τοίχο ότι εδώ εμείς κρίνουμε με το δεύτερο και τρίτο βίντεο. Βεβαίως. Είναι τόσο δύσκολο για τους διαιτητές. Για μας είναι πολύ εύκολο να κάνουμε κριτική όταν το ασφαλούς. Εκ του ασφαλούς τρεις φορές στη φάση. 5-35 για το δεκάλεπτο, το τρίτο. 49-42, μειώνει σε 7 Ολυμπιακός. Γκαγκαλούδης. 2-2 ένα ζώο πρέσβη. Ζώο πρέσβη στο γήπεδο. Είναι η δεύτερη φορά που το κάνει στον αγώνα. Μέι, που δεν έχει παίξει πολύ σήμερα. Νομίζω ότι τώρα μπορεί να χτυπήσει και να πάει προς το καλάθι. Ζώνη πάντα Ολυμπιακός, 2-3. Νομίζω πάει καλά η ζώνη. Όπως πήγε καλά και του Πάουκ στο πρώτο ημίχρονο. Οι ζώνες πάνε καλά γενικώς σήμερα. Γκαγκαλούδης. Μπασμίνοφ από το high post, από την κορφή της ρακέτας, φτάρει μέσα, 51-42. Νομίζω γενικώς ότι ο Μπασμίνοφ έκλεισε πολλά στόματα με τις εμφανίσεις του. Βεβαίως και αυτό που βλέπουμε από τον ΠΑΟΚ είναι ότι σουτάρει πάρα πολύ από την περιφέρεια. Κακώς δεν βάζει την μπάλα χαμηλά στο καλάθι. 50 από τους 84 πόντους του ΠΑΟΚ στο φετινό πρωτάθλημα είναι από την περιφέρεια. Νέο φάουλ, 51-42. Νομίζω ότι από τα μέσα του 4ου δεκαλέπτου και μετά, κύριε Σταυρόπουλε, θα έχουμε απώλειες παιχτών με φάουλ. Πραγματικά έχουμε αρκετούς με τρία φάουλ. Αλλά νομίζω ότι και οι δύο ομάδες έχουν αρκετό βάθος και έτσι δεν θα υπάρξει. Φέτος και οι δύο ομάδες έχουν βάθος πάγκου. Άλλωστε ο ΠΑΟΚ είναι αίτητος με τρεις νίκες στο πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθηναϊκό την περασμένη εβδομάδα στο Ειρήνης και Φιλίας χωρίς θεατές. Ζωρόσκι. Φέρνουμε πια κατά 4,5 λεπτά. Ζωρόσκι. Δάπτει με εκεί η Γιούρκοβιτς. Καθυστέρησε και δεν εκμεταλλεύτηκε την έξτρα πάσα. Ποστέλ. Νομίζω ότι η φάση είναι για σεμινάριο. Ανάπτυξη. Πραγματικά αυτός ο παίκτης είναι παίκτης που ξέρει επίθεση. Πάρα πολύ μπάσκετ. Κοιτάξτε τι έκανε ο Ποστέλ. Δεν ξέρω, Αλέξανδρε, κάντε μπάξα. Μπορούμε να το ξαναδούμε αυτό από κάποια κάμερα κάποια στιγμή. Αλλά εδώ άστοχο σουτ μαζεύει. Μύριζε το επιθετικό rebound. Μπασμίνοφ, ωραία κίνηση, καλάθι. Δύο πολύ ωραίες φάσεις, δύο ρακέτες. Για να δούμε ότι το μπάσκετ είναι και παιχνίδι ρακέτας. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ ωραίο καλάθι. Εδώ ο Μπασμίνοφ στάθηκε στον αέρα μεταφορικά. Πέτυχε το καλάθι 53-44, 4-10 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Όφτσινα για τον Βούξεβιτς. Κοιτάξτε, εκεί η παγίδα Ποστέλ για τρεις. Αστοχή, προσπαθεί Όφτσινα γρήγορα από τον Ίλσον τον Καγκαλούδη. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει το δικαίωμα για μια επίθεση και ενδεχομένως να φτάσει στην υψηλή διαφορά. Πάντως και δύο ομάδες είναι μέσα στο παιχνίδι. 3-50 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Έχουμε ακόμη 14 σχεδόν ολόκληρα αγωνιστικά λεπτά. Ερωτηματικό παραμένει για τον Ολυμπιακό ο Πέρι, ο οποίος πραγματικά στα προηγούμενα δύο παιχνίδια ήταν όλος Ολυμπιακός. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι έχει παίξει μόνο 12 λεπτά, 13 λεπτά και πολύ μικρή συμμετοχή προσφορά στον Ολυμπιακό. Μέχρι στιγμής νομίζω, κύριε Σταυρόπουλο, ότι πιάσαμε το ένα από τα δύο στοιχεία για τον Πέρι, τον Μαρκή Πέρι. Το ένα, όπως σωστά είπαμε από το ξεκίνημα, είναι το γεγονός ότι ο άνθρωπος αυτός έχει απέναντι μια πολύ διαβασμένη άμυνα. Το δεύτερο που νομίζω ότι έπρεπε να έχουμε ήδη αναφέρει και τώρα το σκεφτικά είναι ότι για πρώτη φορά παίζει σε ξένο κοινό. Ξεκίνησε στο Σάδερ και Φιλίας χωρίς θεατές, έπαιξε με τη Φορτιτούντο με 6.000 φίλους του Ολυμπιακού
και βρίσκεται στην ατμόσφαιρα ενός εκτός έδρας παιχνιδιού στην Ελλάδα. Απόλυτο δίκιο, έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο. Αλλά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι παίκτης προσωπικότητας. Είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σκοράρει εύκολα, να τρέξει την ομάδα εύκολα, να δημιουργήσει για την ομάδα. Και μια που λέμε για προσωπικότητα, δεν μπορεί να μιλήσουμε για τον Γιώνας Καζλάουσκας. Έχω την εντύπωση ότι από τα Χριστούγεννα και μετά θα δούμε τον πραγματικό φετινό Ολυμπιακό. Χρειάζεται μια πίστοση χρόνου, διότι είναι μια καινούργια ομάδα. Βεβαίως, και νομίζω ότι θα ενισχυθεί κι άλλο. Δηλαδή από το σερβικό μοντέλο Τόμιτς Μίνης περάσαμε στο λιθουανικό, η μέρα με τη νύχτα. Δεν είναι εύκολο, είναι μεγάλες οι διαφορές. Παγαδάκος πέρα πρέπει να περιμένουμε. Να, ο Γιώνας Καζλάουσκας μιλάει με τον Μαρκή Πέρι. Πιστεύω ότι αυτά τα δύο πρόσωπα θα είναι σίγουρα τα πρόσωπα της χρονιάς για τον Ολυμπιακό, αλλά χρειάζεται πίστοση χρόνου για τους δύο. Συμφωνώ απόλυτα, συμφωνώ απόλυτα. 54-44 από τον Ματ Νίλσεν, βλέπετε τα στατιστικά του. Φτάνει στους 7 πόντους. Πρωταθλητής Αυστραλίας με τους Sydney Kings. Φλέρταρε για ένα μήνα περίπου τους Denver Nuggets του NBA και τελικά κατάληξε ευτυχώς για τον ΠΑΟ και το ελληνικό μπάσκετ στην Ελλάδα. Ποστέλ. Πέρι. Γιούρκοβιτς υποσπίζει στον Νίλσεν. Jump stop. Υπάρχει φάουλ από τον Μπασμίνοφ. Λένε διαιτές. Εδώ είναι ο Αλεξάνδρε Μπασμίνοφ. Γκαγκαρούδης με τον Καρούση και ο Πρέλεβιτς. Ήρεμος. Για να δούμε εδώ σε επανάληψη. Βρήκε χέρι. Νομίζω ότι ήταν κανονικό φάουλ. Βρήκε χέρι. Όσο για τον Πρέλεβιτς, ο οποίος δεν αντέδρασε καθόλου, νομίζω ότι ο Πρέλεβιτς είναι από τους ανθρώπους που διδάσκουν αθλητικό πολιτισμό στα γήπεδα. Νομίζω ότι είναι πολύ ήρεμος. Είναι πραγματικά πολύ ήρεμος σαν προπονητής. Διαβάζει το παιχνίδι, το ελέγχει. Και νομίζω ο Βασίλη Βλαχόπουλο το ίδιο λες και εσύ που το ξέρεις και καλύτερα. Δεν ασχοληθεί καθόλου με το φάουλ. Ο παπάς τον Νίλσεν του είπε: έχεις φάει τρεις φορές την ίδια προσποίηση. Να τραβάς το σώμα σου πίσω, έτσι ώστε να μην αποκτάει το πλεονέκτημα ο Γιούκοβιτς. Σου μίλησε αγωνιστικά και μόνο. Αγωνιστικά καθαρά δεν ασχολείται καν με διαιτησία. Μάλιστα δεν το ξέρουν τόσο καλά το Γιούκοβιτς από την περσινή χρονιά που είναι σίγουρα διαβασμένη. Να είσαι πρέστο στο ολόκληρο το γήπεδο που έχει Ολυμπιακός 2-1-2. Το γυρνάει σε ζώνη 2-3. 55-46. 3 λεπτά για τη λήξη. Βασιλιάδης πέρασε πάλι στο παιχνίδι. Καγκαλούδης, πολύ ωραίο παιχνίδι περιφέρειας. Με σουτάρια στοχή ψηλά. Ο Μπασμίνοφ κυριαρχεί στη ρακέτα του Ολυμπιακού. Νομίζω ότι είναι αδύναμος ο Ολυμπιακός μέσα στο καλάθι. Με Γιούρκοβιτς 4 νομίζω ότι είναι αδύναμος. Νομίζω ότι βλέπει τον Καζλάουσκας που διαμαρτύρεται. Κάτι τέτοιο έχει και ο Καζλάουσκας στο μυαλό του όταν θέλει κάτι διαφορετικό στο 4 του Ολυμπιακού. Αντί ένα παίκτη στήλα Αγαδάκου. Ακριβώς, ακριβώς. Νίλσεν, Γκαγκαλούδης, στο τελευταίο τρίλεπτο του τρίτου δεκαλέπτου. Γκαγκαλούδης. Νίλσεν, Γκαγκαλούδης, η ζώνη. Και επιθετικό φάλσο Μπασμίνοφ. Εδώ είναι ο Αλεξάνδρος Μπασμίνοφ. Πέρσι Τζέσκα δεν πολύ έπαιξε. Άλλωστε μιλάμε για ένα γαλαξία αστέρων της Ευρώπης. Τζέσκα εδώ ο Γκαγκαλούδης τα λέει με τον Πανεπρέντεβιτς. Άλλος ένας παίκτης που έδωσε άλλη πνοή φέτος στον ΠΑΟΚ στην περιφέρεια, ο Γκαγκαλούδης. Ήταν τέταρτος playmaker στον Παναθηναϊκό και φέτος στον ΠΑΟΚ να πούμε ότι ο Γκαγκαλούδης αγωνίζεται 21,3 λεπτά. Να και τα λάθη, 7 για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό. Και με μεγάλη προσφορά στον ΠΑΟΚ. Σήμερα βεβαίως δεν είναι στην καλύτερη του μέρα, αλλά νομίζω ότι έχει βοηθήσει σημαντικά τον ΠΑΟΚ. Βούξεβιτς, Γιούρκοβιτς, πάλι δίστασε. Η reverse κίνηση, προσποίηση, έχασε την μπάλα, τρέχει όπως θέλει, μαζεύει. Είναι διστακτικός ο Γιούρκοβιτς. Κακό shooter ball. Είναι εκτός κλίματος αγώνα. Αυτό είναι αλήθεια. Ο Γιούρκοβιτς έχει 4 πόντους, αλλά με πολύ λίγες εκτελεσμένες προσπάθειες. Θέλει να παίξει πάρα πολύ καλά για να αποδείξει τον ΠΑΟΚ ότι κακός τον έδιωξε. Αλλά και για να αποδείξει στον Καζλάουσκας ότι έχει θέση στη ρόστερ της ομάδας. Αλλά νομίζω ότι σήμερα είναι κακός. Νίλσεν. Παίρνει τα βήματα. Δύσκολο, μακρινό. Κάτι μεταξύ hook και lay-up από τον Νίλσεν. 57-46. Η διαφορά γίνεται και πάλι την ψηφιά. Δείτε εδώ. Προστατεύει πολύ ωραία με το σώμα του την μπάλα. Αυτό είναι hook. Και να πούμε ότι ο Βασιλιάδης παίζει πολύ μακριά από τον Πέρι. Αυτό που λέγαμε πριν. Βασκαλεμένος. Δεν τον αφήνει να τον περάσει. Ούτε τώρα ο Γιούρκοβιτς. Παρά την προσπάθεια του Αγαδάκου, ο Μέι μαζεύει το rebound. Ο ΠΑΟΚ έχει 21 rebound. Ο Ολυμπιακός έχει 22. Φτάνει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στα rebound. 1,5 για τη λήξη του δεκαλέπτου. Και είναι πολύ σημαντικό που δεν παίζει ο Μουλαομέροβιτς και η διαφορά παραμένει ίδια. Τεχνική ποινή και πάμε στον Νίκο Καραγιώργη. Ο Γιούρκοβιτς, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε ότι του έγινε φάουλ στην προηγούμενη φάση που επιχείρησε το σουτ τριών πόντων, επιστρέφοντας στην ρακέτα του Ολυμπιακού, συνεχώς κάτι μουρμούριζε στη μητρική του γλώσσα προς τον κύριο Καρούση, το οποίο στον αγριοκοίταξε, αφού συνέχισε την ώρα που αμυνόταν η ομάδα του Ολυμπιακού, του έδειξε το τάφ. Αυτό που λέγαμε, κύριε Σταυρόπουλε, ότι είναι εκτός κλίματος αγώνα ο Γιούρκοβιτς και το βγάζει σε νεύρα, το βγάζει σε νεύρα αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι έπρεπε να το αλλάξει νωρίτερα. Και είναι ώρα του σκλάβου, ένα παιδί
λίγο πάνω από τα 2 μέτρα, πολύ δυνατό, με έφεση και στο τρίποντο. Μπορεί να φτάνει από μακριά, είναι πολύ γερο παιδί, μπορεί να παίξει physical, κοντά στο καλάθι. Και έχει το μακρινό σύμβολο. Και ξέρει να συνεργάζεται με τον Αγαράκο και πιτάζει εδώ και πολλά χρόνια στο μαζί. Στο Πανιόνιο μαζί. Βασιλιάδης στη δεύτερη βολή. Μέσα. 58-46 διαφορά στους 12. Γιούρκοβιτς που αναπαύεται στον πάγκο με 4 μόλις πόντους σε 20 λεπτά. Όχι η στατιστική που θα ήθελε ο Γιώνας Χασλάουσκας για το βασικό τεσσάρι της ομάδας του. Ο Βασιλιάδης που έχει 13 πόντους με 1-2 βολές, 3-4 τίποτα, 2-2 τρίποτα, 6 rebound, μια ασίστ, ένα κλέψιμο και κανένα λάθος. Γκαγκαλούδης, Μέι βγαίνει από το σκρίν του Γκαγκαλούδη. Σουτάρι, ευστοχή. Ο Μέι, τον οποίο ανακάλυψε ο ΠΑΟΚ από τη Μαρίνος de Oriente της Βενεζουέλας, ήταν νωρίτερα και μεγάλο σκόρερ στο νορβηγικό πρωτάθλημα με 30 πόντους. Ποστέλ, ξεμαρκάρεται, σουτάρι, ευστοχή. Λαβόρ Ποστέλ, άλλος ένας παίκτης που θα κάνει καλή καριέρα φέτος στον Ολυμπιακό, ο Λαβόρ Ποστέλ. Πάρα πολύ καλός παίκτης, πάρα πολύ καλός παίκτης. Γκαγκαλούδης. Και να πούμε ότι το γύρισε Μίλσε, σε περνάει στον Πασμίνοφ, όχι, παρεμβαίνει ο Αγαδάκος. Και το γύρισε μέλη του μένου Ολυμπιακός στην αμυνά του. Εδώ είναι ο Αγαδάκος. Αγαδάκος με μια τάπα μέχρι στιγμής και 4 επιθετικά rebound. 60-48, 52 δεύτερα για τη λήξη του δεκαλέπτου. Γκαγκαλούδης. Μέι. Βασιλιάδης βγαίνει από τα screen. Μπροστά από τον Ποστέλ, σουτάρει μέσα. Ο Βασιλιάδης είναι σε μεγάλη βραδιά και φτάνει τους 16 πόντους. Είναι ζεστός, πραγματικά, είναι ζεστός. 16 πόντια το Βασιλιάδη με 3-3 τρίποντα. Βούξεμις απαντάει, άλλος ένας καλός σουτέρ. Εμπειρία. Εμπειρία από όλο πατρών, Ολυμπιακός, Ρεάλ, Σιένα, συμπαίκτης του Κακιούζη εκεί και μια που λέμε για Λιθουανούς, του μικρού Ζουκάουσκας, του Μιντάουκα Ζουκάουσκας. 63-51. Μία επίθεση για τον ΠΑΟ. 3-3 τρίποντα Βασιλιάδης και 4-6 ο Βούξεβιτς. Γκαγκαλούδης κάνει το χορευτικό για τον Μέι. Μέσα και αυτό με ταμπλό. 66-51. Ο Μέι δίνει τη λύση στο φινάλε. Πέρι, πολύ πολύ δύσκολο σουτ. Ποστέλ, τέλος χρόνου. 66-51. Ο Μέι με τον Βασιλιάδη δίνουν 6 πόντους στον ΠΑΟ. Η διαφορά πάει στους 15 και εμείς πάμε σε διακοπή λόγω διαφημιστικών. Θα ρισκάρω να πω ότι ίσως να κρίνουν και κάποια πράγματα από την έκβαση, καθώς πραγματικά τα δύο τρίποντα του Βασιλιάδη και του Μέιντα έγιναν στο φινάλε. Καθοριστικά. Και να πούμε ότι ο Μπλαουμέροβιτς ήταν έξω, ξεκουράστηκε, που σημαίνει ότι θα μπει στο τελευταίο δεκάλεπτο ξεκούραστος. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλό δρόμο. Ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τρόπο να αντιδράσει. Ο Ολυμπιακός που παίζει σήμερα χωρίς τον Πέρι, έτσι. Τελείως χωρίς τον Πέρι, τελείως. Και χωρίς τον Γιούρκοβιτς. Άρα λοιπόν, αν σκεφτεί κανείς ότι παίζει ουσιαστικά χωρίς Πέρι και Γιούρκοβιτς, και λέω ουσιαστικά όχι τυπικά, άρα ο Ολυμπιακός έχει κάνει έναν άθλο αυτή τη στιγμή. Βεβαίως. Και νομίζω ότι διαφορέθηκε τώρα. Έπρεπε να ήταν στους 9 πόντους. Εκεί ήταν σε όλο το παιχνίδι. Σχεδόν. Νομίζω ότι έφυγε με τα δύο τελευταία τρίποτα που είδαμε. Να και το γράφημα. Να κοιτάξτε πώς στο τέλος αρχίζει και ξεφεύγει σιγά σιγά με τα άσπρα είναι ο ΠΑΟΚ, με τα κόκκινο Ολυμπιακός. Είναι μέχρι τη δεύτερη περίοδο είναι μαζί. Και σιγά σιγά αρχίζει και αυξάνει διαφορά. Είναι αυτό που λέμε παίρνει την άλλη φορά. Στα ορεινά η διαφορά και εμείς πάμε να δούμε καλά. Τα λέμε εμείς πώς θα λένε οι προπονητές. Πώς θα είπε ο Γιάννης Χασλάουσκας, Νίκο Καραγιώργη. Πολλά τα παράπονα από τον Λιθουανό προπονητή προς τους παίκτες του. Αναλώθηκε σε κριτική, σκληρή κριτική προς τους παίκτες, κυρίως για τα λάθη που κάνουν. Πάρα πολλά τα λάθη είπε. Με τέτοια εμφάνιση και με τέτοια παρουσία δεν μπορούμε να ελπίζουμε. Και έδειξε κάποιες εντολές και βασικά αυτό που ζήτησε είναι φυσικά να εφαρμόζουν ολόκληρο το σύστημα, όπως αυτό το δίνει στη διάρκεια του time out και τη ανάπαυλα μεταξύ των 10 λεπτών. Και ζήτησε από τον Λάζαρο Αγαδόκο να προσπαθήσει να παίξει με πλάτη στο καλάθι και φυσικά να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Μαζεύει ψηλά ο σκλάβος. 66-51 και δυνατότητα στον Ολυμπιακό να μειώσει. Για όσους άνοιξαν τώρα την τηλεόρασή τους, η διαφορά αυτή έγινε στο τέλος με δύο τρίποντα του Βασιλιάδη και του Μέι. Αγαδάκος. Ούτε τώρα ο Πέρι. Ψηλά ο Αγαδάκος αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Ο Αγαδάκος είναι ο τρίτος παίκτης του Ολυμπιακού. Πολύ καλή δουλειά κάνει. Που φτάνει διψήφιο αριθμό πόντων. Μέι. Η τάπα στα ίσια και ίσως η φάση του αγώνα μεταξύ Αγαδάκου που είναι καταπληκτικός και του Μέι. Θα το δούμε κάποια στιγμή, Αλέξανδρε Κάντερμπαξ. Πέρι σε ένα σόλο αυτό που μπορεί και κάνει καλά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε τώρα την φάση της... Εδώ βλέπουμε τον Πέρι. Κοιτάξτε, jump stop. Φάλσος lay-up, καλάθι. Πάμε σε time out και για τη λήξη ενός derby.
εδώ στην Πηλαία. Βλέπετε και τα στατιστικά, 66-55 μπροστά ο ΠΑΟΚ. Κύριε Σταυρόπουλε, τα λάθη είναι ίδια, ασίστ πολύ περισσότερες ο ΠΑΟΚ, τα rebound για τον Ολυμπιακό περισσότερα. Βλέπουμε περίπου ίδια τρίποντα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ καρπούται τα δύο τρίποντα του φινάλε. Νομίζω ότι εκεί πέρα είναι ακριβώς εκείνο το σημείο του παιχνιδιού που ήταν καθοριστικό. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι μια έμπειρη ομάδα. Είναι μια έμπειρη ομάδα, μια μεγάλη ομάδα και μπορεί να αντιδράσει ανά πάσα στιγμή. Άλλωστε έχει πάρα πολύ χρόνο ακόμη. Και έβαλε καλάθι, έσπασε το ρόδιο Πέρι, έτσι. Το πρώτο του καλάθι. Βουλαμέροβιτς, για πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Έχετε τη διαφορά. Το μόνο που πρέπει να κάνει πρέπει να ελέγξετε το ρυθμό, είπε ο πανεπιλέδης του παίκτες του. Και βέβαια είπε ότι δεν πρέπει να τραβάτε τα μαλλιά του εφηδιασμού. Μόνο αν είναι σίγουρο. 5 στου 7 έχει ο ΠΑΟΚ, 3 στου 3 ο Ολυμπιακός. Πέρι εναντίον όλων. Αστοχή έρχεται ο Ποστέλ, ψηλά ο σκλάβος. Καθυστερεί, εισπράττει την τάπα μοιραίος αφού καθυστέρησε. Ουλαομέροβιτς, 8,5 λεπτά για το φινάλε. 66-55 ο Ολυμπιακός, έχει 53% στα δίποντα, 61 έχει ο ΠΑΟΚ. Ουλαομέροβιτς, η ζώνη του Ολυμπιακού 2-3. Βασιλιάδης, αστοχή. Με περιπέτεια υπάρχει φάουλ, ακούμε τον Νίκο Καραγιώργη. Όσα έχει πετύχει ο Ολυμπιακός στα πρώτα αυτά περίπου 100 δευτερόλεπτα του αγώνα, με εξαίρεση φυσικά την προηγούμενη επίθεση, είναι ακριβώς ό,τι έχει ζητήσει ο Γιώνας Καζλάουσκας από τους παίκτες του, ο οποίος επανέλαβε και ζήτησε και πάλι στη διάρκεια του τελευταίου time out τη συγκέντρωση σε επίθεση και άμυνα. Βούξεβιτς για τον Πέρι, 8-15 για τη λήξη. Man to man ο ΠΑΟΚ. Man to man και οι δύο ομάδες. Αγαδάκος. Πέρι με αντίπαλο τον Βασιλιάδη. Είναι ένα ενδιαφέρον mismatch που είχαμε και στο πρώτο δεκάλεπτο. Αγαδάκος παίζει πλάτη τον Μάγλο. Το Χούξαρντ με το δεξί μέσα. 66-57 και σε αυτό το παιδί χρωστάει πολλά Ολυμπιακός σήμερα. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. 12 πόντι με 5-8 δίποτα. Έχει 5 επιθετικά rebound. Και σε άμυνα και επίθεση. Και δύο τάπες τεχνο. Δύο κάπες μη θα ήθελα να ξαναδώ και είναι την καταπληκτική πάνω στο Μέι. Νίλσεν 66-57. Μάγλος που κάνει ένα καταπληκτικό ξεκίνημα με τον Άρη. Καταπληκτικό πραγματικά. Νίλσεν. Σταυρωτές τρίπλες, αστοχή. Πέρι. Βούξεβιτς. Σκλάβος, αστοχή. Μαζεύει ο Μάρλος. Ενώ ο Μουλαομέροβιτς είχε μια κακή πτώση, το βλέπουμε εδώ. Βασιλιάδης. Πρόσχερα σε ρόλο οργανωτή. Μέι ψηλά. Ενώ ετοιμάζεται και ο Ταμίρ μετά από πολύ πολύ ώρα. Ο Ταμίρ έχει παίξει μόλις 7 λεπτά. Μουλαομέροβιτς. Νίλσεν. Καλάθι και φάουλ. Το σκέφτηκε ο Νίλσεν, αλλά ήταν η ενδεδειγμένη κίνηση καθώς έγινε παγίδα. Δύο παίκτες, double team σε ένα παίκτη του ΠΑΟΚ, στο Μολομέροβιτς, αν θυμάμαι καλά. Και έμεινε μόνος του ο Νίλσεν και έπρεπε να εκμεταλλευτεί αυτή την έξτρα πάσα. Αυτό το παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι high-low. Έπαιξε αυτή την πάσα χαμηλά στον Μάγλο, δεν το είδε. Πήγε η άμυνα επάνω και έκανε τον drive προς το καλάθι. Γιώνας Καζλάουσκας, προβληματισμένος Νίκο Καραγιώργη, έτσι. Προβληματισμένος και ήταν χαρακτηριστική αντίδρασή του στην προηγούμενη φάση στο lay-up που αστόχησε εξ επαφής ο Βαγγέλης Κλάβος. Τράβηξε τα μαλλιά του ο Λιθουανός τεχνικός. Θεωρήσε φυσικά ότι ήταν μια ευκαιρία να πλησιάσει ακόμη περισσότερο ο Ολυμπιακός. Και αντί να μειώσει σε μονοψήφιο αριθμό τη διαφορά, πλέον με την ελεύθερη βολή του Νίλσεν η διαφορά έφτασε στους 12 πόντους. Νομίζω, κύριε Σταυρόπουλο, ότι από εδώ και πέρα θα δούμε τον Πέρι με αρκετή ώρα την πάνω στα χέρια του. Ο Πέρι πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες τώρα. Πρέπει να κάνει διείδηση, να δημιουργήσει ρήγματα, να βρει πάσες. Αγαδάκος Ποστέλ, Πέρι, από μακριά. Για τρεις. Να το τρίποντο του Πέρι. Να το τρίποντο του Πέρι, ένα στα τρία. Δεν έχει συνηθίσει όχι μόνο εμάς, αλλά και αυτό που το βλέπαμε στην Αμερική. Στο προπαρασκευαστικό, ας το πω, πρωτάθλημα του NBA, αλλά και στο πανεπιστήμιο στο οποίο αγωνιζόταν. 69-60. Και πάρα πολύ καλή άμυνα πάνω στον Μολαομέροβιτς, ο Πέρι. Νομίζω ότι δείχνει πιο ζωντανός. Καταρχήν κατάλαβε που βρίσκεται. Σκλάβος. Δεν περνάει πάνω στον Αγαδάκο. Να και τα λάθη 8 για τον ΠΑΟΚ, 7 για τον Ολυμπιακό. Μουλαομέροβιτς, το double team, να η έξτρα πάσα που λέμε, δηλαδή πάσα που δίνεται προς τον ελεύθερο παίκτη, όταν γίνεται μια υπερφόρτωση, μια βοήθεια. Ο Νίλσεν το έχει εκμεταλλευτεί δύο φορές, 71-60. Γι' αυτό και ο Μουλαομέροβιτς είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Διάβασε ακριβώς τη φάση, δύο παίκτες επάνω του, μόνος του ο Νίλσεν. Πέρι, δύο στα δύο. Δύο στα δύο, Πέρι. Ούτε στο Σεν Λούις τα έκανε αυτά, στην Αμερική, στο Πανεπιστημιακό. Νομίζω τώρα ότι ζεστάθηκε. Ζεστάθηκε, ναι. Αρχίζει και μιλάει και με τον πάγκο. 71-63 με 8 πόντους του Πέρι. Ο Μουλαομέροβιτς προσπαθεί να απαντήσει. Την μπάλα στα χέρια του σκλάβου. Ο σκλάβος που πέρασε ζεστό στο παιχνίδι.
Έχει ήδη 4 rebound μέσα σε πολύ λίγη ώρα. Πέρι, είπαμε, θα κρατήσει από εδώ και πέρα πολύ την μπάλα στα χέρια του. Βούξεβιτς, σκλάβος, αγαδάκος, Βούξεβιτς πολύ ωραία. Το πίβοτα στο χι, έκανε το λάθος που δεν έκανε νωρίτερα ο Νίλσεν, δηλαδή πήρε την μπάλα, υπήρχε διαγώνια ελεύθερος συμπαίκτης από την παγίδα, δεν του δώσε την πάσα, καθυστέρησε, έχασε. Ακούσα να κάνει μια πάσα στη weak side, ακριβώς. Ταμίρ, ωραία κίνηση, αστοχή εξ επαφής. Έχασε το τέτα τέτ, 71-63, 4-50 για τη λήξη. Πέρι, 3-3. Δεν το έχω ξαναδεί αυτό. Δείχνει ότι είναι πολύ μεγάλος παίκτης. Σε πόσο, 2 λεπτά, 3-3. Δείχνει πολύ μεγάλος παίκτης και έχει γυρίσει και το παιχνίδι. 71-61 και την ψυχολογία ακόμη και του κόσμου εδώ στην Πηλαία που είναι γεμάτη η Πηλαία. Πάση γέμα την περιφέρεια. Βασιλόπουλος διστάζει. Το κάνει τώρα το τρίποντο. Σουτάρει αστοχή. Έρχεται ο Ταμίρ. Προσπαθεί για το follow. Τον παρενοχλεί ο Πέρι. Ο Μουλαομέροβιτς. Δεν ξέρω αν υπάρχει υποψία φάουλ και τεχνική ποινή στον Μουλαομέροβιτς. Θα ήθελα να το ξαναδούμε αυτό. Time out. Τεχνική ποινή στον Μουλαομέροβιτς. Και τέμα και τον πάω. Για να δούμε εδώ, για να δούμε. Δύσκολη φάση, αν υπάρχει κάποια από την πάνω κάμερα, γιατί πέφτει με φόρο από στέλ πάνω του. Πάμε σε time out και μετά θα δούμε ότι έχουμε από βίντεο. Για να παίξει ένας εναντίον ενός. Ακριβώς. Μαρκή Πέρι από την τεχνική ποινή του Μουλαομέροβιτς. Χάνει την βολή, 71-61. Βασίλη Βλαχόπουλος, ακούμε. Κάτι εντελώς αντίθετο ισχύει για τον Πάοκ, που πάνε πλέον τους παίκτες του να περάσουν την μπάλα κάτω στο καλάθι και τόνισε ότι αυτά τα πράγματα συμβαίνουν, μην απογοητεύεστε. 6 πόντοι σε ένα λεπτό, αλλά αν βάλουμε και το προηγούμενο τρίποντο πρέπει να είναι σε 2 λεπτά και κάτι 9 πόντοι. Λοιπόν, οι βολές 11-13 για τον Πάοκ, 84%, 6-13 για τον Ολυμπιακό, ποσοστό 46% μόλις στις βολές. 4,5 λεπτά για τη λήξη. Από εδώ και πέρα όλα έχουν ένα δικό τους ειδικό βάρος. Και εδώ πέρα να πούμε ότι ο Κακαλούδης τώρα πιέζει πάρα πολύ τον Πέρι. Και όχι από μακριά όπως ο Βασιλιάδης. Όχι, τώρα πλέον τον πιέζει πάρα πολύ. Γιατί είναι point guard, καθαρό. Ποστέλ. Μπερδεύεται. Να ο Κακαλούδης στο κλέψιμο. Ξεκινείται στον εφηδιασμό. Ο Κακαλούδης αφήνει την πάρα στο καλάθι. Η τάπα από τον Βούξεβιτς. Πέρι. 4-2-3. Σουτάρει μέσα. Φτάνει 13 και έχει σερί 11 πόντους. Έχει σερί 3-3 τρίποντα και 1-1 δίποντο. 71-68, τα πράγματα δραματικά εξελίσσονται σε ντέρμπι. Και ο Ολυμπιακός το γύρισε σε ζώνη. Εδώ κοιτάξτε τον Καγκαλούδης στον εφηδιασμό. Με τις άκρες των δαχτύλων ο Βούξεβιτς και φάουλ. Φάουλ πάνω στο Μουλαομέροβιτς. Σίγουρα χέρια ο Μουλαομέροβιτς, έχει ποσοστό στην καριέρα πάνω από 90% βολές. Το αγαδάκι φτιάξτε εδώ. Με το σώμα ένα καθαρό φάουλ πάνω στον Ταμίρ Μουλαομέροβιτς. Και το πέρα τώρα παίρνουμε στα φάουλ. Έχει 4 φάουλ ο Αγαδάκος. Είναι ο μόνος που κινδυνεύει από τον Ολυμπιακό άμεσα. Υπάρχει και ο Γιούρκοβιτς με 3. Από ΠΑΟΚ έχουν 3 παίκτες 3 φάουλ. Για τον ΠΑΟΚ φάουλ έχει ο Βασιλόπουλος, φάουλ έχει ο Καγκαλούδης 3 και φάουλ έχει και ο Αλεξάνδρου Μπασμίνοφ. Ουσιαστικά άμεσα με αποβολή κινδυνεύει μόνο ο Αγαδάκος, ο οποίος έχει 12 πόντους, 8 rebound, τα 5 είναι επιθετικά και 2 τάπες. Μουλαομέροβιτς 20 πόντοι, 21. Είπαμε ότι ποσοστό καριέρας πάνω από 90% για τον Μουλαομέροβιτς, φτάνει στους 21 πόντους, έχοντας ταυτόχρονα και 8 ασίστ, πετώντας τον μέσο όρο του. Και ο Ποστέλ, ο οποίος έχει πάει στον πάγκο και τον Ολυμπιακό, στη θέση του Μπίγκο Τζορκόφσκι. Για να έχει καλύτερη κυκλοφορία μπάλας. Και για να του ξεκουράσει, νομίζω ότι θα το βάλει στην επόμενη φάση. Βούξεβιτς. Ένα κλασικό baseline drive, δηλαδή ένα μπάσιμο από την βασική γραμμή του Βούξεβιτς, καταλήγει σε πάσα έξω σε split. Και απομένουν 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού. Και 3-18 για τον αγώνα. 73-68 ο ΠΑΟΚ μπροστά. Μεγάλο παιχνίδι, μεγάλο ντέρμπι απευθείας μετάδοση του πρώτου καναλιού. Και επαναφορά από τον Μαρκή Πέρι. Βγάζει πάσα για τον Βούξεβιτς. Μαρκάρεται από τον Βασιλόπουλο. Η τάπα από τον Βασιλόπουλο. Μπασμίνοφ προσπαθεί και μαζεύει την μπάλα. Εδώ ο Βασιλόπουλος επανέλαβε αυτό που είχε κάνει και στο πρώτο ημίχρονο. Ασφυκτική άμυνα στον αντιπαλό του. Είναι πάρα πολύ καλός αμυντικός παίκτης. Πάρα πολύ καλός αμυντικός παίκτης. Μουλαομέροβιτς, να η 2-3 ζώνη. 3 λεπτά για τη λήξη. Βασιλιάδης.
Ωραία στον Πασμίνοφ, καλάθι, 75-68. Μάζεψε πάνω τους παίκτες. Και μέτρησα 5 πάσες πριν γίνει η εκτέλεση του σουτ. Μαρκή Πέρι, μέσα κι αυτό. Ο Πάοκ παίζει με αντίπαλο τον Πέρι, μόνο. Έχει σερή 13 πόντους. Έχει πάρει 16 πόντους. Με συγχωρείτε, έχει σερή 14 πόντους. Έχοντας ταυτόχρονα 4 στα 4 τρίποντα. 75-71. Πάοκ εναντίον Μαρκή Πέρι. Βασιλιάδης. Στη ζώνη πάντα του Ολυμπιακού, 2 και 20 για τη λήξη. Βασιλιάδης. Σουτ καλό, αστοχή προσπαθεί ο Μασμίνο. Φέρει και το Βασιλόπουλος. Δεν υπάρχει φάουλ, κρατάει την μπάλα. Μουλαομέροβιτς. Πλήρης επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Γκραν Κινιόλ στιγμές πλέον στο παιχνίδι. Ένα μεγάλο παιχνίδι. Και οι δύο πολύ μεγάλες ομάδες. Μουλαομέροβιτς, Μασμίνο, θα δίνει πάρα στο καλάθι. 77-71 διαφορά. Στους 6 πόντους. Ο Μπασμίνο φτάνει τους 12 με 6-9 τίποτα. Καταπληκτική πάσα του Μουλαομέροβιτς. Μαρκή Πέρι. Ένα φάουλ του Μπασμίνο που δεν χρειαζόταν να το κάνει. Είναι το τέταρτο. Τρίτο ομαδικό που σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει δικαίωμα για βολές. Από την άλλη ούτε ο ΠΑΟΚ θα έχει, ότι ο Ολυμπιακός είναι μόλις στα 2 φάουλ. Έχουμε και λέμε 1-52 για τη λήξη. 77-71 ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός είναι στην επίθεση. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα, αλλά όλα πια είναι πιθανά. Ζώνει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την άμυνα του. Και να δούμε πώς θα αντιδράσει ο Πέρι στη ζώνη. Ποστέλ. Υπάρχει Ποστέλ και Βούξεβιτς. Βούξεβιτς για τρεις. Αστοχή, προσπαθεί ο Γιούργοβιτς. Μουλαομέροβιτς. Ήταν μια κρίσιμη επίθεση για τον Ολυμπιακό. Καθώς σε περίπτωση ευστοχίας του τρυπόντου του Βούξεβιτς θα πήγαινε στους τρεις πόντους. Και τώρα μένει του μένει ο Ολυμπιακός. Νομίζω ότι πρέπει να πιέσει ο Ολυμπιακός. Μουλαομέροβιτς από μακριά για τρεις. Αστοχή, προσπαθεί και μαζεύει την μπάλα ο Βούξεβιτς. Ο Μπάνε Πρέντεβιτς έχει δίσει time out. Μαρκή Πέρι. Αγαδάκος. Υπάρχει φάουλ χαμηλά, λέει ο Καρούσης. Ακυρώνει ο Πρέντεβιτς το time out. Λογικό. 1-11 για τη λήξη. Δείτε εδώ ο Μπασμίνοφ με το αριστερό χέρι. Είναι το πέμπτο φάουλ. Ο Μπασμίνοφ έξυπνα κάνει χαμηλά το φάουλ. Δεν το κάνει στη βολή. Στην προσπάθεια για σου, άρα δεν υπάρχουν βολές. Για να πάει μπάλα απ' έξω. 4 φάουλ ο ΠΑΟΚ, 2 Ολυμπιακός. Το φάουλ έγινε χαμηλά, δεν υπάρχουν βολές. 77-71. Γιούρκοβιτς. Μαρκή Πέρι. Πρέπει να πάει γρήγορα ο Ολυμπιακός στην επίθεση. 1-5 για τη λήξη του αγώνα. Μούτσεβιτς. Ποστέλα από μακριά για 3. Αστοχή ψηλά ο Βασιλιάδης. Ο Βασιλιάδης που μαζεύει το 8ο αμυντικό του rebound. Με 16 πόντους και 3-4 τρίποντα ο αρχηγός κάνει ηγετική εμφάνιση. Μεγάλη βραδιά. 77-71. Μεγάλη εμφάνιση Βασιλιάδη, μεγάλη Μουλαομέροβιτς και απίστευτη Μαρκή Πέρι στο 4ο δεκάλεπτο. Αυτοί οι τρεις είναι οι ήρωες στο αγώνα. Βασιλιάδης. Παίρνει τα βήματα για τον drive. Καλάθι και φάουλ. Και ίσως στη φάση αυτή ο ΠΑΟΚ να καπαρώνει τη νίκη. Έχει κρυφθεί το παιχνίδι. 37-8 για τη λήξη. Μικρό διαφημιστικό και σε λίγο πάλι μαζί. Πρόπουλε ευκαιρία για να κλείσουμε για τον Μουλαομέροβιτς. 21 πόντι, 9 assist, μεγάλη εμφάνιση. Τον αρχηγό του Βασιλιάδη, 18 πόντι, 8 rebound. Και να μιλήσουμε για αυτόν τον απίστευτο παίκτη που μας ήρθε από την Αμερική. Ο Ντόν Νέλσον το σύστησε στον Γιώνας Κασλάουσκας και κάτι λέει αυτό. Με 16 πόντους, 2-6 τρίποντα, 4-6 τρίποντα, 2 rebound, 2 assist, ένα κλέψιμο, αλλά στο 4ο δεκάλεπτο έχει κάνει. Το κρίσιμο. Έχει κάνει 1-1 δίποντο και 4-4 τρίποντα. Ουσιαστικά διαλύοντας τις αμυντικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ. Είναι αυτό που περιμέναμε από την αρχή του παιχνιδιού. Αλλά δυστυχώς ήταν εκτός ρυθμού από την αρχή. Και εκτός κλίμακας και κλίματος αγώνα. Πάμε στον Βασίλη Βλαχόπουλο όμως. Ο ΠΑΟΚ Δημήτρη θα παίξει άμυνα ζώνης. Όπως είπε ο Πανεπρέδης, και βέβαια απαγορεύεται το φάουλ σε τις περιπτώσεις έτσι ώστε να αφήσει τον χρόνο να κυλήσει. Νίκο Καραγιώργης, ακούμε. Θα προσπαθήσει να μειώσει τη διαφορά με πιεστική άμυνα ζώνη σε ολόκληρο το γήπεδο και φυσικά το ρόλο του παίκτη που θα αναλάβει τις επιθετικές προσπάθειες θα τον πάρει ο Μαρκή Πέρι φυσιολογικά. Ο Πέρι που φτάνει τους 16 πόντους σε 8-22, δηλαδή σε 8-22 έφτασε το μέσο όρο του σε λίγο πρωτάθλημα. Διότι υπήρχε μόνο ένας αγώνας που είχε παίξει με τον Παναθηναϊκό, όπου είχε πετύχει 16 πόντους σε 21 λεπτά αγώνα. Είναι προφανές ότι επηρεάστηκε από κάτι στο σημερινό παιχνίδι. Πιθανόν από την ατμόσφαιρα. Είναι πολύ πιθανό. Βασιλιάδης μέσα. 80-71. Πέρι. Σπλίτ έξω για τον Βούξεβιτς. Σουτάρει για τρεις.
ως μη γεννόμενη φάση έχει σφυριχτεί φάουλ. Και δεν ξέρω, Βασίλη Βλαχόπουλε και Νίκο Καραγιώργη, αν έχει δοθεί εντολή από τους προπονητές και για μια πιθανή διαφορά του ενός ή του άλλου. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Νίκο. Προσωπικά δεν έχω διαπιστώσει κάτι τέτοιο. Αυτό που ζήτησε δεν έγινε τέτοια αναφορά τουλάχιστον από τον Γιώνας Καζλάουσκας. Όμως αυτό για το οποίο διαμαρτύρεται τώρα ο Ολυμπιακός είναι για το ότι έτρεξε το χρονόμετρο. Ενώ είχαν δώσει εντολή, είχαν καταλογίσει φάουλ οι δύο διαιτητές. Πλησιάσαν μέχρι τη γραμματεία. 80-71. 27 δεύτερα για τη λήξη. Ο Πέρι στις βολές. Αλάνθαστος στο τέταρτο δεκάλεπτο. Βεβαίως έχασε δύο βολές στην τεχνική ποινή κρίσιμες. Έτσι. 80-73, ο Ολυμπιακός μειώνει σε 7 και πήγε. Η τάπα φάουλ από τον Βούξεβιτς πάνω στον Ταμίρ. Νωρίτερα διαιτητές άφησαν για να εξελιχθεί ο συνδυασμός ένα φάουλ νωρίτερα. Εδώ είναι ο Ταμίρ. Ο Ταμίρ που θα πάει σβολές. Το δεύτερο φάουλ του Βούξεβιτς, στο τέταρτο ομαδικό. Υπάρχουν βολές όχι λόγω πέντε φάουλ, αλλά λόγω της προσπάθειας. Ήταν τελική προσπάθεια, ήταν προσπάθεια για σουτ. Ταμίρ που έχει τρεις μόλις πόντους, δεν έχει παίξει πάρα πολύ, όπως δεν έπαιξε και ο Μέι πάρα πολύ. Απλώς ο Μέι ήταν καθοριστικός με εκείνο το τρίποντο στο τέλος, στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου. Αυτό που είδαμε είναι ότι ο Μπάνο Πέλεβιτς άλλαξε τους τέσσερις ψηλούς του. Σκεφτείτε κύριε Σταυρόπουλε να μην είχαν μπει τα δύο τρίποντα του Βασιλιάδη και του Μέι στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Θα ήταν ντέρμπι όπως είναι και τώρα. Ταμίρ, αστοχή. Βασιλόπουλος παίρνει το επιθετικό. Και φυσικά το παιχνίδι έχει τελειώσει. Ο Πάοκ είναι ο μεγάλος νικητής. 81-73 και ο Μπάνε Μπάνε στην κερκίδα. Πάντως ο Ολυμπιακός στο τέταρτο δεκάλεπτο έδειξε καλά στοιχεία όπως και στο πρώτο δεκάλεπτο. Και ότι έχει πάρει ένα παίκτη με υψηλές προδιαγραφές. Ταμίρ. Η κίνηση, αστοχή. Το φόλο που δεν γίνεται ποτέ. Το καλάθι μετράει. 83-73. Ο Πάοκ είναι ο νικητής σε αυτό το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης. 83-73, παρά την καταπληκτική έως απίστευτη προσπάθεια του Μαρκή Πέρι στο τέταρτο δεκάλεπτο. Πάμε γρήγορα στην αθλητικά. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές και την ανάλυση του Νίκου Σταυρόπουλου. Φίλοι και πάλι στην Πηλαία, στο κλειστό του ΠΑΟΚ. Το μεγάλο ντέρμπι έχει τελειώσει. Ο ΠΑΟΚ είναι νικητής με 83-73 επί του Ολυμπιακού. Ύστερα από ένα, όπως εξελίχθηκε, αγχώδες αλλά και πολύ ωραίο και εντυπωσιακό τέταρτο δεκάλεπτο. Πάω και εναντίον Μαρκή Πέρι. Όμως, πάμε γρήγορα. Πάμε γρήγορα να δούμε τι θα πει ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος στον Βασίλη Βλαχόπουλο. Σας ακούμε. Παναγιώτη, μια πολύ μεγάλη εμφάνιση, μια πολύ μεγάλη νίκη για τον ΠΑΟΚ. Εσύ μπορεί να μην έβαλες πολλούς πόντους, αλλά ήσουν ο άνθρωπος που έκανε όλες τις δουλειές μέσα στο κήπεδο. Αυτό που θέλω εγώ είναι να κερδίζει η ομάδα. Ό,τι αν κάνω, δεν με ενδιαφέρουν οι πόντοι. Αυτό που θέλω να κερδίζει η ομάδα μας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Ο ΠΑΟΚ έχει 4 τώρα νίκες, είναι στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Τι μπορούμε να περιμένουμε. Ένα παιχνίδι ξεχωριστά, τώρα μπορούμε να πούμε ακόμα είναι αρχή. Βλέπετε σαν ομάδα αρχίζει να λειτουργούμε ακόμα καλύτερα. Βέβαια θέλουμε ακόμα δουλειά, αλλά πιστεύω θα είμαστε ακόμα καλύτερη συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Περιμένοντας και άλλους πρωταγωνιστές, ενώ βλέπετε ότι οι πρωταγωνιστές είναι και οι άνθρωποι στην κερκίδα, είναι οι φίλοι του ΠΑΟΚ, είναι οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Κύριε Σταυρόπουλε, 83-73, μια διαφορά 10 πόντων, που όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι είναι φυσιολογική. Θα έλεγα ναι, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι ήταν φυσιολογική. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε για μεγάλο διάστημα χωρίς τον βασικό του παίκτη Πέρι και ενώ ότι ήταν εκτός παιχνιδιού, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έκανε κοιλιά στη ζώνη του Ολυμπιακού, βιάστηκε πάρα πολύ και επιχείρησε γρήγορα σου μακρινά 3 πόντων. Νομίζω ότι ήλεξε το ρυθμό στο δεύτερο ημίχρονο λίγο μουλά ο Μέροβιτς και νομίζω τελικά ότι ήταν ένα σκορ καθαρό για τον ΠΑΟΚ. Από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός με έναν καταπληκτικό Μάρκη Πέρι, δηλαδή είχαμε χρόνια να το δούμε αυτό στο τέταρτο δεκάλεπτο. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα και νομίζω ότι στο δεύτερο γύρο και όχι μόνο, νομίζω στα επόμενα παιχνίδια πραγματικά θα δούμε μια διαφορετική ομάδα σε σχέση με αυτή που έχουμε δει μέχρι τώρα. Είδαμε σφραγίδα Γιώνας Καζλάουσκας αυτό το τέταρτο δεκάλεπτο. Αλλά συγγνώμη, πάμε στον Νίκο Καραγιώργη. Νίκο, ακούμε. Λοιπόν, κοντά μας είναι ο Μάθιου Νίλσεν με τα δύο από την παιδάκια. Μάθιου, big victory against the Olympiacos και σε derby, you agree? Yes, it was a great win for us and I think obviously the crowd's been great and we hope to keep this crowd going all year. And what about the fans of Pau? Today the gym was full. Yes, it was great. I loved it. And I just think that if we keep playing like this, hopefully the fans will keep coming. Thank you very much. Μας είπε λοιπόν ο Μάρτιν Νίλσεν ότι ήταν πραγματικά μια μεγάλη νίκη και αυτό που θα πρέπει να κάνουμε εμείς είναι να εξακολουθήσουμε να παίζουμε καλά και να διατηρήσουμε αυτό τον κόσμο στο γήπεδο που σήμερα ήταν φανταστικός.
Λοιπόν, αυτά από τον Ματ Νίλσεν. Νίκο Σταυρόπουλε, τελικώς συνοψίζοντας το παιχνίδι αυτό, ενώ βλέπουμε κάποια από τα highlights του αγώνα, ένα παιχνίδι το οποίο βασίστηκε στην περιφέρεια και για τις δύο ομάδες, και για τον ΠΑΟΚ και για τον Ολυμπιακό. Είδαμε πολύ λίγο inside game και οι δύο ομάδες έχουν παίκτες πολύ μεγάλους εταίρα από την περιφέρεια. Και τελικά νομίζω ότι ήταν ένα παιχνίδι μεταξύ δύο πολύ μεγάλων ομάδων, τις οποίες θα δούμε και στη συνέχεια. Θυμηθείτε, και ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός θα κάνουν μεγάλες πορείες φέτος. Εμείς κάπου εδώ να σας αφήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Νίκο Σταυρόπουλο. Μείνετε στην Ετένα. Κερκίδα του Σαββάτου, Βασίλης Κουτής, Θόδωρος Σαλαντής με πολλά και ωραία θέματα. Και αύριο, νωρίς στις 5, Μακεδονικό ΣΑΚ. Από όλους τους εργάτες για τη μετάδοση και από μένα, καλό σας βράδυ, να είστε καλά. Ο Γιώνας Καζλάουσκας. Και είναι δύσκολο όταν χάνεις τον έλεγχο για 2-3 λεπτά να επανέλθεις στο παιχνίδι. Second thing, I think that still now we are playing like more like individual, not like team. And this needs to change. Ένα ακόμα που θέλω να πω είναι ότι μέχρι στιγμής παίζουμε ατομικά και όχι σαν ομάδα και αυτό είναι κάτι που θέλω να αλλάξει. Thank you. Any questions? She was asked something irrelevant from the game today. What? Something that doesn't have to do with the game today. Says. Says in your opinion. If it's going to help that the fact that FIBA and ULEB united and they're going to have υπομονετε εδώ στον Καζλάουσκας για την συμφωνία FIBA ULEB. That was a terrible situation that we have two different competition and never knows who are champion in Europe or something like that. And the best way that we have some couple levels like Europa League, a cup, something maybe lower. And every time after every season, some teams who are best in the lowest competition can go in second level, something like that. In my opinion, this is the best way. Second way, for example, was terrible situation that the best coaches coaching only in Europa League and cannot coach, for example, in Greece Championship, in Lithuania too, and something like that. And we have problem with national teams in Olympic Games, in Europe Championships. So I think that now will be different. Θα είναι καλύτερο γιατί αφενός θα ξέρουμε ποιος θα είναι, θα υπάρχει μια ενιαία Ευρώπη, θα ξέρουμε ποιος θα είναι πρωταθλητής, θα ξέρουμε ότι υπάρχει η πρώτη βαθμίδα, η δεύτερη και ίσως και μια τρίτη. Και καλό θα ήταν από κάτω κάποιες ομάδες να ανέβαιναν προς τα πάνω σε επόμενες βαθμίδες. Και επίσης θα είναι καλό γιατί... you said about the coaches or referees? Referees. Και επίσης θα ήταν καλό γιατί κάποιοι διαιτητές οι οποίοι διαιτήτευαν μόνο στην ULEB θα μπορούν να γυρίσουν στα εθνικά πρωταθλήματα και να υπάρχει καλύτερο επίπεδο και σε επίπεδο εθνικών ομάδων διαιτησίες σε πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα και συναφή. Αλλά και στα εθνικά πρωταθλήματα. Are you thinking of the possibility that you might need to change one of your foreign players? We need some new power on the team. For this level, for Greece. Okay, what we have players now, it's just maybe middle level, so we need some new players. Χρειαζόμαστε μια ισχύ, νέα ισχύ στην ομάδα για αυτό το επίπεδο, για ένα επίπεδο μεσαίο στην Ελλάδα. Οι παίκτες μας είναι καλοί, αλλά για κάτι παραπάνω χρειαζόμαστε και άλλους παίκτες. What we have now, we can maybe one time win against Panathinaikos at home. We have not very bad game against Fortitudo. Lose again power, but if we like to be on high level, we need some players. Like
Με αυτούς τους παίκτες που έχουμε μπορούμε να κερδίσουμε ένα παιχνίδι τον Παναθηναϊκό. Είχαμε ένα καλό παιχνίδι με τη Φορτιτού, το χάσαμε σήμερα με το ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η παίκτες σε αυτό το επίπεδο. Αν θέλουμε παραπάνω επίπεδο, χρειαζόμαστε παίκτες. Θέλω να μας πεις σε ποιες θέσεις. You want to tell them in which positions do you think that? You know, it was very bad discussing in Greece newspapers. I cannot read what they say that, but I just explain one thing that I like to much better to understand our players, who is who. This is I am here only 2.5 weeks, and this is very tough to make decision, you know. And but I think that. In next weeks we have to do that. Για μένα είναι λίγο δύσκολο να καταλάβω τι γράφεται στον τύπο, γιατί γράφτηκαν την προηγούμενη εβδομάδα ορισμένα πράγματα. Εγώ αυτό που θέλω είναι να γνωρίσω τους παίχτες, γιατί είμαι εδώ μόνο 2.5 εβδομάδες και θέλω να καταλάβω καλύτερα ποιος είναι ποιος. Στην επόμενη εβδομάδα θα έχω μια καλύτερη εικόνα και I don't like to explain for you that we need some cut one of our players. Maybe we have chance. Maybe somebody fine from European community. We have one position for this guy. Δεν μπορώ να σας πω ότι μπορούμε να κόψουμε κάποιον. Έχουμε ένα κοινοτικό, μια θέση κοινοτικού ακόμα και ίσως βρούμε κάτι τέτοιο. Κάτι άλλο? Is anything else? Thank you very much. All right. Okay. Yes. Okay. Good luck, coach. Thank you. Αυτά από τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Γιώνας Καστλάουσκας, ο οποίος βεβαίως επιβεβαίωσε, έστω διαψεύδοντας ή διέψευσε επιβεβαίωνοντας, όπως το πάρει κανείς, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός θα προβεί σε αλλαγές. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο μπορεί να είναι θεαματικές αυτές οι αλλαγές, με δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει λιγοστές ανοιχτές θέσεις, μία κοινοτικού. Και τώρα η σειρά του νικητή του σημερινού αγώνα, του προπονητή του ΠΑΟΚ, Μπάνε Πρέλεβιτς. Καλησπέρα σας. Ο αθλητισμός έχει γίνει για να το παρακολουθούν θεατές. Χωρίς τους θεατές δεν υπάρχει αθλητισμός. Σήμερα μας βοήθησαν, δυστυχώς με ενημερώνουν ότι με το Παναθηναϊκό δεν θα έχουμε κόσμο. Είναι κάτι που όλοι πρέπει να σκεφτούμε για ποιο λόγο. Άμα έχετε κάποιες ερωτήσεις για το παιχνίδι, απαντάω ευχαρίστως. Ότι φέτος θα αλλάξουν, θα καταργηθούν τα συμβόλαια. Θα υπάρχουν και του χρόνου και το μετά από επόμενο χρόνο θα είναι βάση της βαθμολογίας. Έτσι μας έχουν ενημερώσει, δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα γίνει. Αυτά λοιπόν από τον Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος έδωσε και την είδηση. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ και τον αρχισυντάκτη και συντονιστή της εκπομπής, τον Παναγιώτη τον Περπερίδη, αλλά και τους συναδέλφους που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Προφανώς υπάρχει επιβαρυντική έκθεση των διαιτητών, αν μπορώ να αναγνώσω τις δηλώσεις του Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος προανήγγειλε ότι ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό στο επόμενο εντός έδρας μάτς χωρίς την παρουσία θεατών, το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει επιβαρυντική έκθεση, επιβαρυντική αναφορά εκ μέρους των διαιτητών. Υπήρξε κάποια στιγμή η απειλή της διακοπής του αγώνα από τους διαιτητές και ο Μπάνε Πρέλεβιτς, ο οποίος ουδέποτε δίστασε να καταγγείλει ή να στυλιτεύσει καταστάσεις. Τον θυμάμαι να ζητεί δημοσίως συγγνώμη από τον Λευτέρη Σούμποτης για κάποια επεισόδια που είχαν συμβεί πριν από 2 χρόνια σε αγώνα ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, και βεβαίως είναι κρίμα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος μάζεψε σήμερα 8.000 κόσμο, να μην έχει τον κόσμο δίπλα του στην συνέχεια του πρωταθλήματος για ένα ή για κάποια άλλα μάτς. Λοιπόν, Ροναλντίνιο. Αυτά με τον μπάσκετ, ναι. Πάμε στο. Βγαλμένες από το ένδοξο παρελθόν, έζησε το κλειστό του ΠΑΟΚ. Η τελευταία κόρνα της γραμματείας βρήκε τον Ταμίρ Μουλαομέροβιτς επάνω στις πλάτες δεκάδων φίλων του Δικεφάλου και τον ΠΑΟΚ, μεγάλο νικητή επί του Ολυμπιακού με 83-73. Έτσι το συγκρότημα του Μπάνε Πρέλεβιτς παρέμεινε αίτητο μετά από 4 αγωνιστικές. Η αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό είχε όλα τα στοιχεία που συνθέτουν ένα ντέρμπι. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε εντυπωσιακά, καθώς προηγήθηκε με 24-12 με τη λήξη του δεκαλέπτου, προκαλώντας ντελείρου ενθουσιασμού στους 8.500 φιλάθλους που κατέκρισαν το κλειστό της Πηλέας.
Η διαφορά έφτασε στα επίπεδα των 15 πόντων στη συνέχεια, χάρη στις ηγετικές ικανότητες του Ταμίρ Μουλαουμέροβιτς που τελείωσε το παιχνίδι με 21 πόντους και 9 ασίστ, αλλά και γιατί ο Παναγιώτης Βασιλόπουλος είχε φορέσει γυροπέδες στον Αμερικανό του Ολυμπιακού Λαβόρ Ποστέλ. Αυτό που θέλω εγώ είναι να κερδίσει η ομάδα, ό,τι αν κάνω, δεν με ενδιαφέρουν οι πόντοι. Αυτό που θέλω να κερδίσει η ομάδα μας, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Το ημίχρονο ολοκληρώθηκε με σκορ 39-31. Ελέγχοντας το ρυθμό, ο ΠΑΟΚ διατήρησε διαφορά στην τρίτη περίοδο, ενώ δύο τρίποντα από τους Βασιλιάδη και Μέη έδωσαν αέρα 15 πόντων με τη λήξη του δεκαλέπτου. Στην τελευταία περίοδο, ο Μαρκή Πέρι του Ολυμπιακού πήρε την κατάσταση στα χέρια του. Πέτυχε 14 από τους 18 συνολικά πόντους του μέσα σε διάστημα 3 λεπτών και η διαφορά μειώθηκε στους 4. Ο Ματ Νίλσεν ήταν ο άνθρωπος που έλυσε το γόριο δεσμό και καθάρισε τον οργανισμό της ομάδος του. Ο Αυστραλός σημείωσε 15 πόντους, ενώ 19 πέτυχε ο Κώστας Βασιλιάδης από τον Ολυμπιακό, πέραν των 18 πόντων του Πέρι, από 12 πέτυχαν Ποστέλ και Αγαδάκος. Έλεγα την ώρα που πάνω. Την επόμενη φορά πρωταθλητής, προτρέχουμε μήπως. Προτρέχουμε πάρα πολύ. Είναι μόλις, έχει τελειώσει μόλις τέταρτη αγωνιστική και έχει πάρα πολύ δρόμο ακόμα. Για το σημερινό παιχνίδι, Πάρη, μπορούμε να σημειώσουμε κάτι σημαντικό. Ναι, αυτό που μπορούμε να πούμε, εμένα με έκανε εντύπωση στο σημερινό παιχνίδι, είναι ορισμένα πράγματα, πολύ σημαντικά στοιχεία. Ένα είναι ότι για το μπάσκετ, μεγάλο κέρδος, 8.500 κόσμος στο κλειστό της Πηλαίας, ένα, θα έλεγα, συγκλονιστικό γεγονός. Μακάρι αυτός ο κόσμος, γενικά, τα γήπεδα μπάσκετ να γεμίζουν έτσι, να έχουμε κόσμο. Στο μπάσκετ, ένα δεύτερο στοιχείο που θα έλεγα με έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και θα θέλω να το σχολιάσει και ο Μπάνε Πρέλεβιτς είναι η σοβαρότητα που έδειξε ο ΠΑΟΚ στο σημερινό παιχνίδι όσον αφορά τη κυκλοφορία της μπάλας και γενικά την παρουσία του. Η εικόνα και βέβαια να πούμε ότι και ο Ολυμπιακός ήταν ένας πολύ αξιόλογος αντίπαλος, δείχνει ότι θα προχωρήσει, θα πάει καλά φέτος. Βέβαια έχω εντοπίσει ότι στον Ολυμπιακό και δεν ξέρω αν συμφωνείς και εσύ ότι του λείπει ο κλασικός σεντερφόρ. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο στις σημερινές εποχές να βρεις ένα τέτοιο παίκτη, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό, για όλες τις ομάδες. Γιατί όλοι οι αξιόλογοι παίκτες που παίζουν σε τέτοια θέση είναι πλέον στην Αμερική. Και τα συμβόλαια τους είναι πάρα πολύ μεγάλα και καμία ευρωπαϊκή ομάδα δεν μπορεί να τα πληρώσει. Άρα, άμα ψάχνει ένα πεντάρι, θέλει πολύ ψάξιμο και πολύ τύχη για να το βρει. Όντως του λείπει ένα κλασικό πεντάρι. Εσύ όμως και ο Τάκης ο Πανελλούδης, το καλοκαίρι δουλέψατε μεθοδικά. Καταφέρετε να βρείτε παίκτες αξιόλογους κάτω από τα καλάθια. Βλέπω ο Μπασμίνοφ πάρα πολύ καλός και σήμερα. Ο Νίλσεν και ο Νίλσεν πολύτιμος, πάρα πολύ κάτω από τα καλάθια. Ταμίρ και καλύψατε νομίζω πολύ καλά αυτό το νευραλγικό πόστο κάτω από τα καλάθια. Και νομίζω αυτό είναι και το φετινό μυστικό της επιτυχίας του Πάτου. Ότι είναι, έχει παίκτες σε όλες τις θέσεις, αλλά είναι πολύ ισχυρός και κάτω από τα καλάθια. Βεβαίως έχει παίκτες σε όλες τις θέσεις, έχει αρκετούς ψηλούς. Να μην ξεχνάμε ότι θα παίζουμε και κύπελο ούλεπ, που σημαίνει 3 παιχνίδια την εβδομάδα. Και όσο περνάνε τα παιχνίδια, θα θέλουμε να έχουμε όλο και περισσότερους παίκτες που θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα. Στο σημερινό παιχνίδι μπορούμε να πούμε, δεν ξέρω έτσι, εγώ πιστεύω ότι κρίθηκε κυρίως από πλευράς σοβαρότητας των περισσότερων παιχτών του ΠΑΟΚ. Δηλαδή, ακόμα και ο Γκαγκαλώδης που δεν έβαλε πόντους ήταν πολύ σοβαρός στο παιχνίδι του. Γενικά έχει μια σοβαρότητα η ομάδα του ΠΑΟΚ σήμερα. Βεβαίως. Μα για μένα ο Γκαγκαλώδης, παραδείγματος χάρη, και ο Τζέιμς έχουν κάνει φοβερή δουλειά στο τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο. Γιατί χωρίς να φανούν πάρα πολύ, κάνανε αυτά που έπρεπε να κάνουν εκείνη τη στιγμή. Τώρα ο απλός ο φίλατλος βλέπει μόνο πόντους. Αυτοί που ξέρουν λίγο από το μπάσκετ βλέπουν και άλλα πράγματα. Και μεγάλη η προσφορά του Βασιλιάδη και στο επιθετικό τομέα αλλά και στο αμυντικό με 8 rebound, πάρα πολύ σημαντικός αριθμός, και του Βασιλόπουλου. Και από εκεί και πέρα έχουμε έναν Μουλαουμέροβιτς να μοιράζει συνέχεια assist, 9 assist και να εκτελεί όταν πρέπει. Κοιτάξτε, Μούλα φέτος έχει πάει το παιχνίδι του σε ένα άλλο επίπεδο, παραπάνω από αυτό που έπαιξε πέρσι και μακάρι να το κρατήσει. Γιατί έχει περιθώρια βελτίωσης ακόμα, το ταλέντο του δεν τελειώνει ποτέ. Μίλησες προηγουμένως, ναι, Πάρη, και για τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Είναι μια καλή αφορμή, ναι, να δούμε στιγμές από το σημερινό ντέρμπι ΠΑΟΚ Ολυμπιακού από μια άλλη οπτική, ναι, γωνία. Θα έχουμε και ανοιχτά τα μικρόφωνα ενώ θα βλέπουμε αυτό το βίντεο. Ναι. Μετά από καιρό, Μπάνε, ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ
βρίσκει διέξοδο στο μπάσκετ. Αυτό σας προσθέτει άγχος? Όχι, γιατί όταν είναι γεμάτο γήπεδο, δημιουργείται ωραία ατμόσφαιρα και είναι πιο ευχάριστα όλους. Σήμερα φίλατλοι και ο κόσμος ήταν καταπληκτικοί και ελπίζουμε να τους έχουμε μαζί μας και στη συνέχεια. Βλέπουμε σε αυτό το βίντεο κάποιες από τις εκδηλώσεις του κόσμου. Είναι καθαρό αυτό που έχει τονίσει και η γραμμή της ΚΑΕ και του κύριου Πανελλούδη, ότι θέλει να γίνεται μια γιορτή μέσα στην Πηλαία όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Αυτό έκανε σήμερα ο ΠΑΟΚ. Βέβαια, είχαμε δύο παρατηρήσεις από τους διαιτητές, αλλά εγώ πιστεύω ότι η συμπεριφορά γενικά του κόσμου ήταν καταπληκτική. Κοιτάξτε, δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι γίνεται τρομερή προσπάθεια από την διοίκηση για να δημιουργηθεί καλή ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Βεβαίως, μα δεν μπορείς να ελέγχεις όλους και δεν μπορείς να ελέγχεις τα αισθήματα των φυλάτων. Κάποιες στιγμές, όπως έχει γίνει σήμερα, ακούσαμε κάποια πράγματα που μπορεί να μην έχουν θέση στο γήπεδο, αλλά έχουν γίνει. Και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο, ο Ισάκε και ο αθλητικός δικαστής, εάν δεν θέλουν το άθλημα να πηγαίνει πίσω, δεν θα πρέπει να παίρνουν αποφάσεις τραβηγμένες. Ίσα-ίσα θα πρέπει να ανταμείβουν τις προσπάθειες των ΚΑΕ όταν κάνουν μια τέτοια συγκέντρωση φυλάθλων. Αυτά τα συνθήματα είναι εκδήλωση και κάποιων αισθήματων που έχει ο φύλαθλος εκείνη τη στιγμή. Δεν νομίζω ότι η τιμωρία είναι λύση. Αυτό που βλέπουμε πάντως, Μπάνη, και δεν ξέρω αν θα συμφωνείς και εσύ, είναι ότι βλέπουμε πάλι γεμάτα γήπεδα. Είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι του Άρη Πανιωνίου, με τον Πανιόνιο έπαιζε ο Άρης, 4.500 κόσμου, σχεδόν γεμάτο παλέτες. Είναι ό,τι, καλύτερο το άθλημα και αυτό δεν μπορούμε να διώξουμε αυτό το κόσμο από τα γήπεδα. Πρέπει να κρατήσει το άθλημα τον κόσμο κοντά του, να το ξαναφέρει. Γίνεται μια προσπάθεια να το ξαναφέρει, είναι σε καλό δρόμο, το βλέπουμε εδώ στον πάγο σήμερα. Κοιτάξτε γιορτή, γιορτή, πραγματική γιορτή. Το βλέπουμε λοιπόν και είναι αμαρτία να παίζουν οι ομάδες μετά και κλεισμένο των θυρών και να πηγαίνει το άθλημα πίσω, να κάνει βήματα πίσω. Οι παίκτες του ΠΑΟΚ πώς εισπράττουν αυτές τις εκδηλώσεις λατρείας του κόσμου? Κοιτάξτε, τους βοηθάει για να παίζουν καλύτερα και να δώσουν όλο τον εαυτό τους μέσα στο γήπεδο. Τους βοηθάει βεβαίως, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίζεις με άδειες κερκίδες. Όποιος το έχει ζήσει, το καταλαβαίνει. Και είναι ευκαιρία να δούμε ρεπορτάζ από τον σημερινό αγώνα, με δηλώσεις βέβαια και των πρωταγωνιστών. Ψύχρος εκτελεστής, φυσικός ηγέτης, αλλά και αγαπημένο παιδί των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, ο Νταμίρη Μουλαουμέροβιτς, αποθεώθηκε μετά την νίκη επί του Ολυμπιακού και μετά έκανε κατάθεση ψυχής μπροστά στην κάμερα της ΕΡΤΡΙΑ. Νομίζω ότι όλοι νιώθουν χαρούμενοι. Ήταν ένα καλό παιχνίδι. Εγώ είμαι χαρούμενος γιατί φωνάζαν εθνικά το όνομά μου και είναι πολύ όμορφο να σε αναγνωρίζει ο κόσμος. Το γήπεδο γέμισε μια ώρα πριν το παιχνίδι και αυτό είναι καλό σημάδι. Πιστεύω δεν χάνουμε με τόσο κόσμο. Ακόμη και 40 λεπτά παραπάνω να παίζαμε, δεν θα χάναμε. Στις τάξεις του ΠΑΟΚ επικράτησαν ανάμεικτα συναισθήματα μετά το παιχνίδι. Από τη μία ικανοποίηση για την νίκη και από την άλλη δυσαρέσκεια για τις δύο παρατηρήσεις που ανέφερε ο Νίκος Καρούσης στο φύλλο αγώνα. Δυστυχώς με ενημερώνουν ότι με το Παναθηναϊκό δεν θα έχουμε κόσμο. Είναι πάρα και πάρα πολύ δύσκολο να απαγορεύσεις κάποιον, ειδικά όταν είναι γεμάτο γήπεδο, για να πει αυτό που αισθάνεται εκείνη τη στιγμή. Ο Γιώνας Καρσλάουσκας υποστήριξε ότι τα πολλά blackout που έπαθε η ομάδα του διαμόρφωσαν το τελικό αποτέλεσμα. Δύο φορές σε αυτό το παιχνίδι χάσαμε τον έλεγχο, στο πρώτο και στο τρίτο δεκάλεπτο. Και είναι δύσκολο όταν χάνεις τον έλεγχο για 2-3 λεπτά να επανέλθεις στο παιχνίδι. Second thing, I think that still now we are playing like more like individual, not like team. And this needs to change. Ένα ακόμα που θέλω να πω είναι ότι μέχρι στιγμής παίζουμε ατομικά και όχι σαν ομάδα και αυτό είναι κάτι που θέλω να αλλάξει. Νομίζω ότι παίξαμε αρκετά καλά σήμερα. Παίξαμε πρώτα απ' όλα στο Playmaker καταπληκτική άμυνα και σε όλους τους άλλους. Σε κάποια σημεία λίγο χαλαρώσαμε τα μπήκε διαφορά μέχρι τους 16 πόντους. Αλλά νομίζω ότι κρατήσαμε και ήμασταν ανώτεροι από τον Ολυμπιακό σήμερα. Ο ΠΑΟΚ πού σκοπεύει να πάει? Τώρα είναι πρώτος στην βαθμολογία, έχει 4 νίκες, έχει κερδίσει μεγάλους αντιπάλους. Τι περιμένουμε? Τίποτα. Βλέπουμε το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά. Έχουμε τώρα το παιχνίδι της Ευρώπης και μετά τον Ηρακλή. Βλέπουμε το παιχνίδι της Ευρώπης και συνεχίζουμε όπως και κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια.
Μια τελευταία ερώτηση για τον Μπάνε Πρέλεβιτς από τον Πάρη Καλημερίδη, να κλείσουμε την κουβέντα. Ναι, θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ τον Μπάνε να κάνουμε έναν απολογισμό. Φτάνοντας στην τέταρτη αγωνιστική, μπορούμε να πούμε ότι το φετινό πρωτάθλημα το βλέπεις να γίνεται έτσι πιο ανταγωνιστικό από το περσινό? Βεβαίως είναι πιο ανταγωνιστικό. Έχουμε φέτος 8 ομάδες που θα προσπαθήσουν στη διάρκεια όλη τη χρονιά να φτάσουν στο τέλος την τετράδα. Άρα μόνο αυτό μας λέει ότι θα υπάρχουν σχεδόν κάθε Σαββατοκύριακο τα ντέρμπι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλες ομάδες που είναι αρκετά δυνατές και αυτό μας δίνει, μας επιβεβαιώνει ότι δεν υπάρχει εύκολο παιχνίδι στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είτε εντός είτε εκτός έδρας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το κυριότερο να μην υπάρχουν πρωταθλήματα τριών ταχυτήτων. Και... Όχι, φετινό πρωτάθλημα δεν είναι έτσι και αυτό έχει δείξει και μέχρι τώρα. Θα υπάρξει αγωνισμός. Και είναι ό,τι καλύτερο. Είναι και ό,τι καλύτερο. Έτσι. Και να έχει κόσμο τα γήπεδα. Αυτό εννοώ από σήμερα. Μα όταν υπάρχουν καλά παιχνίδια, δυνατά παιχνίδια, έρχεται και ο κόσμος στα γήπεδα. Και οι διαιτητές, για μια ακόμη φορά, το επαναλαμβάνουμε ότι θα πρέπει να τηρούν το γράμμα του νόμου, αλλά σε όλες τις ομάδες ίσα. Να μην γίνεται δηλαδή άνηση μεταχείριση και το κυριότερο, θα πρέπει και ο αθλητικός δικαστής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι αποφάσεις του να είναι ανάλογες με την εικόνα και το κλίμα του αγώνα. Βεβαίως. Να δουν τουλάχιστον τι προσπάθεια γίνεται. Έτσι ακριβώς. Να υπάρχει μια ανταμοιβή. Και με αυτές τις διαπιστώσεις να σας ευχαριστήσω. Κάθε επιτυχία στον Μπάνε Πρέλεβιτς και τον ΠΑΟΚ. Και να συνεχίσουμε με τα άλλα θέματα της εκπομπής.